ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Όταν τα χρόνια σου πήρε σου κι όταν οι νύχτες σε γύρε σου, εσύ θα έχεις σε μένα. Μη χαθείς, μη χαθείς, μη ζητάς να χωρίς σου με τώρα. Και πάω, πάω, πάω και πάω να τρελαθώ. Αγάπαμε τις ώρες που χωρίς, αγάπαμε ποτέ μη μ' αρνηθείς. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η καλημέρα να είναι πιο χαρούμενη, να είναι αισιόδοξη, να είναι μέσα στο κλίμα των ημερών. Δυστυχώς όμως, παραμονή Χριστουγέννων, το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο τελευταίος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής για μένα, αλλά αυτό δεν είναι το διαφορετικό. Το σπουδαίο είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του για το μεγαλείο της καρδιάς του, της ψυχής του, για όλα όσα τόσα χρόνια έδωσε απλόχερα στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του. Ένας άνθρωπος που ήταν μεγάλη αγκαλιά για όλους όσους συναναστρεφόταν, ένας άνθρωπος ο οποίος το αποτύπωμά του θα μείνει αναλύωτο μέσα στα χρόνια. Ο Βασίλης Καράς, μετά από μία μάχη που έδινε για ένα περίπου χρόνο με τον καρκίνο, χτυπήθηκε και από τον κορονοϊό μέσα στο Ιατρικό Διαβαλκτονικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη και έτσι, παραμονή Χριστουγέννων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Καλημέρα και στα παιδιά. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που όποιος το γνώρισε έχει μόνο να θυμηθεί τα καλύτερα, έχει να θυμηθεί, ο καθένας έχει να πει μια ιστορία όλες αυτές τις μέρες. Και ο κόσμος τα αγαπάει. Και κάθε ιστορία έχει το δικό της ενδιαφέρον και την δική της σημασία, γιατί καταλήγει σε ένα πράγμα. Ότι ήταν ένας άνθρωπος με μια μοναδική, με μια μεγάλη καρδιά, που όλα τα χρόνια της ζωής του ήθελε μόνο να δώσει, ήθελε να μοιραστεί, ήθελε να συμβουλέψει, ήθελε να βοηθήσει όποιον βρισκόταν κοντά του. Από τραγουδιστές νέους, τους οποίους και τους έδωσε το βήμα και τη δυνατότητα να ανέβουν στη σκηνή, να τους βάλει δίπλα του, μέχρι και ανθρώπους που εντελώς ανιδιοτελώς βρέθηκαν στο πλάι του και ζήτησαν τη συμπαράσταση ή τη συμβουλή του. Ήταν μια μεγάλη καρδιά, πολύ μεγάλη καρδιά. Η επιτομή του λαϊκού τραγουδιστή. Το ξέραμε ότι ο κόσμος τον βλέπει σαν δικό του άνθρωπο και το βλέπουμε να επιβεβαιώνεται με τον πιο συγκινητικό τρόπο αυτές τις μέρες, ότι ήταν ο Μπίλ τους, ο Μπίλαρος, ο Βασίλης τους, ο Μπίλ Καρ που λέγαμε χιουμοριστικά όλα αυτά και του άρεσαν όλα. Ο άρχοντας της νύχτας, ο άρχοντας πραγματικά του τραγουδιού, ένας άρχοντας της ζωής του και ένας άνθρωπος που σημάδευσε και τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό και χτες που τέθηκε η σωρός του σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί. Εμείς, ο κόσμος, ο κανονικός που θέλαμε να αφήσουμε ένα λευκό τριαντάφυλλο, να κάνουμε μια προσευχή για το καλό ταξίδι στο Βασίλη Καρά. Δεν περίμενε κανείς τόσο μεγάλη προσέλευση. Δηλαδή, λάθος που δεν το περίμεναν, δεν γιατί το περίμεναν. Είχε τέτοιο λαϊκό έρισμα. Ακριβώς, ο Βασίλης Καράς, που θεωρώ ότι όποιος δεν περίμενε την κοσμοσυρωή που έγινε χτες, γιατί ήταν να τηρηθεί από τις 9 μέχρι τη 1 να γίνει το λαϊκό προσκύνημα και πήγε μέχρι αργά το βράδυ, γιατί κάποια στιγμή και η οικογένεια καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχει. Ήρθαν λεωφορεία από την Αθήνα, λεωφορεία από τη Βουλγαρία, από άλλες πόλεις, εξωτερικό, της Γερμανία, από το εξωτερικό. Κάνει μια μέρα, ναι, μένε, θα συνέχεια. Ναι, και καλά κάνανε και επιλέξανε και τη συγκεκριμένη εκκλησία που έχει τον τεράστιο αυλόγυρο, για να μπορέσει να κρατήσει όλο αυτόν τον κόσμο μέσα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άλλη εκκλησία με τόσο πολύ μεγάλο ευλόγυρο. Είναι η κεντρική εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε και τα πλάνα από εχθές. Στις 12 τώρα το μεσημέρι θα κηδευτεί στο Κοκκινοχώρι η Καβάλα, στο χωριό του, τη γενέτειρά του, τον τόπο που αγάπησε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όλα πολύ αναλυτικά. Έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Ήταν η τελευταία του επιθυμία. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή στο Κοκκινοχώρι. Εκεί είναι ο δημοσιογράφος του Open, ο Αντώνης ο Σολναράς. Αντώνη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό.
Ένα διαφορετικό πρωινό το οποίο έχει ξημερώσει εδώ στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Και αν μου επιτρέψετε να συνεχίσω την κουβέντα που λέγατε για το τι έγινε χθες στον Ιερό Ναό του της Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου πραγματικά χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό συνέρευσαν εκεί έτσι ώστε να τον αποχαιρετήσουν, να φωνάξουν αθάνατος, να σηκώσουν ένα πλακάτ το οποίο ανέγραφε χαρακτηριστικά Βασίλη Καρά, σε αγαπάμε, καλό παράδεισο, και στη συνέχεια να τραγουδήσουν και κάποια από τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα λαϊκό ειδωλό το οποίο αγαπήθηκε και αγάπησε και έκανε και κάθε μία και κάθε ένα ξεχωριστά να συνδεθεί μαζί του με τις μουσικές του, με τα τραγούδια του. Και γι' αυτό και χθες είχαμε τόσο πολύ κόσμο, τόση μαζική προσέλευση που δόθηκε μάλιστα και μία νέα παράταση. Δηλαδή αρχικά ήταν από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι, στη συνέχεια πήγε μέχρι τις 5. Είδατε τι γινότανε. Ο ναός κατακλυζόταν διαρκώς από χιλιάδες κόσμο. Φυσικά το παρόν δώσανε και πολιτικά πρόσωπα αλλά και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ήταν εκεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Λένα Ζευγαρά, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Από πολιτικά πρόσωπα ήρθε και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ήταν ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο νεοεκλογής δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Ήταν όλοι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Και σήμερα. Και σήμερα εδώ στο Κοκκινοχώρι Καβάλας η επιθυμία του Βασίλη Καρά είναι να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 9 και μια πομπή περίπου 20 αυτοκινήτων από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση εδώ, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου βλέπετε και ποια είναι η εικόνα. Συνοδεύουν τη σωρό, να καταλάβουμε, του Βασίλη Καρά, σωστά? Ακριβώς. Είναι μια ολόκληρη αυτοκινητοπομπή από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό εδώ το Κοκκινοχώρι Καβάλας. Και βλέπετε ότι ήδη έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πόλων Ροδολίβους με μαέστρο τον Ευάγγελο Ανδρίκο. Και τιμή ένα και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και ένας τόπος που ευεργέτησε. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Κοκκινοχώρι. Ένας τόπος που ευεργέτησε ο Βασίλης Καρά. Ακριβώς. Δημιούργησε μια τοπική επιχείρηση. Δημιούργησε μια τοπική επιχείρηση για να ενισχύσει τον τόπο του. Αυτό το οποίο κρατάμε όλες αυτές τις ημέρες είναι ότι εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης, γιατί οι περισσότεροι τον γνώρισαν μουσικά, μέσω της μουσικής, όλοι έχουν να μιλήσουν για έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθούσε με τον δικό του τρόπο και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι ακριβώς έχει συμβεί και εδώ στο Κοκκινοχώρι με τη δημιουργία αυτής της επιχείρησης με τοπικά προϊόντα. Πιστεύει στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Ήταν και το ησυχαστήριο του Αντώνη. Ήταν το κτήμα που είχε 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, στο οποίο περνούσε πολύ χρόνο από τη ζωή του, καλλιεργούσε τα δικά του προϊόντα, έβγαζε το δικό του κρασί. Εγώ θυμάμαι πριν 1,5 χρόνο που τον είδα στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία, σε ένα μαγαζί. Ήρθε με πολύ χαρά και μου λέει: το κρασί μου, φτιάχνω το κρασί μου, δοκίμασέ το. Ήταν εκεί που αισθανόταν ότι γαλινεύει η ψυχή του και εκεί που ενδεχομένως σε κάποια χρόνια, αν πήγαιναν τα πράγματα διαφορετικά, θα ήθελε και να επιστρέψει και να ζήσει. Και το έχει βαφτίσει, έτσι, του είχε δώσει τίτλο. Το έλεγε το χωριό της Ειρήνης, από τότε που το έχει ξεκινήσει. Το χωριό της Ειρήνης, αγάπη μου, στην καρδία, είναι το χωριό της Ειρήνης. Γιατί μίλαγε μονίμως για το χωριό της Ειρήνης και νόμιζε ότι ήταν το κτήμα του. Όχι, το κτήμα του είναι έξω από το Κοκκινοχώρι. Γιατί έλεγε πάω στο χωριό της Ειρήνης. Και καλλιεργούσε και διάφορα προϊόντα. Γνωρίζουμε ότι ο κεντρικός δρόμος του χωριού και η πλατεία θα πάρουν το όνομα του Βασίλη Καρά, Αντώνη. Είσαι με κάποιον. Ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμο, οι πληροφορίες αυτό λένε. Είναι ο Ευάγγελος Αραμπατζής, είναι ο μαέστρος και νομίζω ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα ολοκληρώσει, θα εκπληρώσει μάλλον το όνειρο του Βασίλη Καρά, που είναι μια μεγάλη συναυλία με 3.000 μουσικούς. Ήταν επιθυμία του Βασίλη να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη συναυλία με 3.000 μουσικούς επί σκηνής. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να είναι παρόν. Και εννοείται ότι εμείς θα εκπληρώσουμε την επιθυμία του ίδιου και θα την πραγματοποιήσουμε με το καλό τον Ιούλιο, τον ερχόμενο Ιούλιο του 24 στην Αθήνα στο Καλλιμάρμαρο με 3.000 μουσικούς επί σκηνής, με μέλη από ορχήστρες και φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ορχήστρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερος στόχος, πέρα στις συναυλίες του σημαντικού γεγονότος που θα πραγματοποιηθεί,
είναι να καταγραφεί στο βιβλίο ρεκόρ Guinness για την πολυπληθή και συμμετοχή των μελών της. Ήδη λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από καλλιτέχνες, επώνυμους καλλιτέχνες, όπου θα λάβουν μέρος και αφιλοκερδώς κιόλας για τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, του Βασίλη μας. Μια μεγάλη απώλεια πάντως για τη μουσική σκηνή και όχι μόνο. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Εκτός της καλλιτεχνικής του ιδιότητας και της πορείας που χάραξε αυτός ο άνθρωπος, βλέπουμε σειραίων κατά χιλιάδες κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να τιμήσουν τον άνθρωπο αυτόν για το τελευταίο αντίο. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος που έδινε τη ζωή του. Πέραν το ότι βοηθούσε τους νέους και εμάς, μας βοήθησε σαν ορχήστρα και τραγουδιστές, έδινε ό,τι του ζητούσες χωρίς αντάλλαγμα. Γι' αυτό ο κόσμος είναι τόσο συγκινημένος. Αντώνη, επειδή ο κύριος Σαραμπατζής δεν μας ακούει, θα ήθελα να το, αν μπορείς να το μεταφέρεις, να μας πει ο ίδιος πότε του εξέφρασε ο Βασίλης την επιθυμία για τη συναυλία με τα 3.000 μέλη της ορχήστρας. Ποια ήταν η τελευταία τους πότε επικοινωνία. Πότε σας εξέφρασε την επιθυμία για τη συναυλία. Η τελευταία επικοινωνία που είχατε. Πριν πέντε μήνες, που τον είδα μάλιστα μετά αφού αρρώστησε. Τον είδα κιόλας, είχε χάσει και αρκετά κιλά ο άνθρωπος. Μάλιστα δημοσιοποιήσαμε και μία φωτογραφία που βγήκαμε έτσι και μιλήσαμε ανθρώπινα για αυτή τη συναυλία για να βάλουμε όλους τους τομείς και όλα τα στάδια αυτής της πραγματοποίησης μιας τόσο μεγάλης παραγωγής. Οπότε πριν πέντε μήνες έγινε πριν φύγει ο άνθρωπος και δεν προλάβαμε να το πραγματοποιήσουμε. Περίμενε δηλαδή με μεγάλη ανυπομονησία. Δεν έδειξε ποτέ ότι είναι άρρωστος. Με το χαμόγελο, με το χιούμορ του, με όλη την καρδιά, με όλη τη διάθεση, αυτός ο άνθρωπος δεν έδειχνε και δεν το πήρε ποτέ από κάτω. Δηλαδή είχε το Θεό μέσα του, πίστευε πάρα πολύ και πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο Βασίλης μας. Και αν θυμάστε την τελευταία φορά που τον ακούσαμε ζωντανά στο Just the Two of Us, δεν ήταν. Στο Fame Story, συγγνώμη. Βγήκε και είπε στον Αντώνη Ρέμο, Πιτσιρίκο, είμαι εδώ. Δηλαδή έλεγε ότι. Α, στο τηλεφωνικό, ναι, αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023. Ότι πριν από δύο εβδομάδες περίπου ο Αντώνης Ρέμος τον επισκέφτηκε και ιδιωτικά, δεν το γνώριζε κανείς. Πολύ γιατί είχαν πάρα πολύ στενή σχέση. Είχαν πάει με τον Βασίλη τον Κόκο και τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Είχαν πάει πριν από λιγότερο από ένα μήνα, πριν από δύο εβδομάδες. Για να τον συναντήσω. Το επιβεβαίωσαν και μουσική κοντινή του ότι δεν το βάζε κάτω και ότι έλεγε «Δεν μασάω, θα το ξεπεράσω». Μάλιστα. Αντώνη, έχει, ο κύριος Σαραμπατζής είναι δίπλα σου, γιατί τώρα βλέπουμε την μπάντα. Είναι εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που εκφώνησε. Ο κύριος Σαραμπατζής αυτή τη στιγμή. Ωραία, έχει, δεν είναι εκεί κοντά σου. Ήταν ο άνθρωπος που εκφώνησε τον επικίδιο. Λίγο να συμπληρώνω. Δεν μας ακούει, έχουμε λίγο. Ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα συγκινητικός. Και ήταν επιθυμία της οικογένειάς του. Επιθυμία της οικογένειας να εκφωνήσω τον επικίδιο. Το έκανα με μεγάλη τιμή προς τον Βασίλη. Και πιστεύω ότι ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Είπα λόγια τα οποία τα αισθάνθηκα και τα αισθάνομαι και θα τα αισθάνομαι. Και εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του και να δίνει δύναμη στην οικογένεια να αντέξει αυτή τη μεγάλη απώλεια. Αυτό είναι ολονών η ευχή μας, δύναμη και κουράγιο, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην Χριστίνα και στην Ειρήνη, τη σύζυγο και την κόρη του. Αντώνη, μένεις στο σημείο, μένεις στο Κοκκινοχώρι, για να πάμε να δούμε εμείς ένα βίντεο που ετοιμάσαμε όλα όσα έγιναν εχθές στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο στον τεράστιο, στον αξέχαστο, στον αθάνατο πραγματικά Βασίλη Καρά.
Δεν υπάρχουν λόγια. Όλος αυτός ο κόσμος πραγματικά και μέσα να κλαίνε όλες οι ηλικίες. Να σας πω ότι ο φίλος μου, κουμπάρος μου, συνεργάτης δεν έφυγε. Εδώ είναι, όλη η Ελλάδα ακούει τα τραγούδια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την νεολαία επί δεκαετίες στο λαϊκό τραγούδι. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, θα είναι μέσα στην καρδιά μας. Ήταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Τον λατρεύει όλη η Ελλάδα, πόσο μάλιστα εμείς που ζήσαμε δίπλα του και κάναμε πολλά πράγματα. Τα λόγια είναι φτώχεια. Πιστεύω θα συνεχίσει να υπάρχει. Τι λέει, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω και θα μείνει εδώ στη μνήμη όλων μας. Εύχομαι, λέω, μέσα από την καρδιά μου οι άνθρωποι να ισορροπήσουν στη ζωή έτσι όπως ισορρόπησε ο εξαιρετικός συνάδελφος, και ξέρω ότι ξεστομίζω όταν λέω συνάδελφος, Βασίλης Καράς. Άνθρωπος με ψυχή μικρού παιδιού. Εγώ προσωπικά του οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Συλληπιτήρια και καλή δύναμη στην οικογένεια. Ήρθαμε με μεγάλη συγκίνηση να αποχαιρετήσουμε έναν καλό φίλο και σπουδαίο καλλιτέχνη και συνάδελφο. Έναν άνθρωπο που τόσα χρόνια στη νύχτα κατάφερε να μείνει φωτεινός, να μείνει καλός, να μείνει αγνός. Έναν άνθρωπο γενναιόδωρο και φιλάνθρωπο. Και επικεντρώνομαι στο ανθρώπινο στοιχείο του, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ίσως στο τέλος μετράει πάνω απ' όλα. Εμείς θα τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Δεν θα πάει πουθενά, εδώ θα μείνει. Ξαφνικά έμαθα ότι ο αγαπημένος μου συνάδελφος και πάνω απ' όλα είμαστε σαν να είμαστε αδέρφια, έφυγε. Θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να ζήσουν καλό, να τον θυμούνται πάντα. Εγώ αυτό που θα θυμάμαι από τον Βασίλη είναι ότι θα τον νοιάζομαι χρόνια πολλά, γιατί μαζί είχαμε κάνει ένα ντουέτο. Αχ, Θεέ μου, δεν αντέχω. Αφέρατε! Ανατριχιαστική στιγμή και πολύ συγκινητική, στιγμή που η σωρός του εξέρχεται από τον Ιερό Ναό και τα μπουζούκια παίζουν τα τραγούδια του, του αφιερώνουν τα τραγούδια του. Η Θεσσαλονίκη λάτρευε τον Βασίλη Καρά, όλη η Ελλάδα λάτρευε τον Βασίλη Καρά, αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν ο τόπος έτσι του, και Πόντιος και Παοκτσής και Σαλονικιός και όλα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο συγκινητικό για τους ανθρώπους εκεί να πάρει ο καθένας τον μπουζούκι του και να βρεθεί. Αυτό με τα μπουζούκια, να ξέρεις, ήταν το πιο συγκινητικό, ναι, γιατί οι μουσικοί δεν χαρίζονται. Είναι πολύ αυστηροί με τους καλλιτέχνες και το ότι πήγανε οι περισσότεροι φιλικά να παίξουν για μένα ήταν το πιο συγκινητικό. Ξέρεις όμως, Ποσειδώνα, ήταν ένας άνθρωπος που το σεβόντουσαν όλοι. Ακριβώς. Γιατί εκείνος σεβάστηκε τους πάντες. Τον αγαπούσαν από το πιτσιρικάκι μέχρι τον άνθρωπο που έχει κάνει καριέρα και έχει φτάσει. Γενναιόδωρο σε όλα. Αυτό και του υποκλίνονται όλες οι γενιές. Του σεβόταν όλους. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πολύ λυπάμαι που δεν βρίσκομαι εκεί κοντά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είμαι πολύ άρρωστη, είμαι με ίωση. Σ' ακούμε. Ήθελα να πω ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Ο Βασίλης είχε ένα δικό του μοναδικό τρόπο να κερδίζει τους συνεργάτες του, αλλά και όλο τον κόσμο. Εγώ πάντα τον χαρακτήριζα σαν μια ήρεμη δύναμη. Πάντα δοτικός και πάντα ένας άνθρωπος που έσκυβε πάνω στο πρόβλημά σου πάντα όποτε τον χρειάστηκα, ήταν δίπλα μου. Ο Βασίλης, εκτός από τις συνεργασίες μας, πάντα κρατούσαμε την επαφή μας, γιατί τον θεωρούσα δικό μου άνθρωπο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά. Άφησε το στίγμα του
Όπως αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Οι καλλιτέχνες αφήνουν δυνατό στίγμα όταν φεύγουν και όχι μόνο με το έργο του. Ο Βασίλης αφήνει το στίγμα του και σαν ένας καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικότερο που λες, Κωνσταντίνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή όταν ηχογραφήθηκε το δηλητήριο ήταν σοκ για τη δισκογραφία. Κανείς δεν περίμενε να τραγουδίσετε μαζί αυτό το κομμάτι του Φίβου. Θυμάσαι κάτι από το στούντιο, κάποιο ενσταντανέ, γιατί συνήθιζε τότε να δίνει τις ωραιότερες ατάκες του ο Βασίλης. Αν σε είχε συμβουλέψει κάτι. Θυμάμαι πολλά με τον Βασίλη. Είναι ολόκληρες ιστορίες. Ένα πράγμα θα πω εγώ που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί χρόνια έχει τους ίδιους συνεργάτες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή σκύβει πάνω στον άνθρωπο, πάνω στους συνεργάτες του, τους προσέχει και έτσι δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Και ένας χαρακτήρας ο οποίος, όπως ταπεινά ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Από τα 16 του ξεκίνησε να τραγουδάει και να κυνηγάει τον ήρω του. Προσπάθησε πολύ για τη δική του επιτυχία. Και τρώγοντας, σύμφωνα με τις δικές του εξιστορήσεις και τις δικές του δηλώσεις, πολλές φορές σφαλιάρες από τη ζωή και δεχόμενος άσχημα φερσήματα και συμπεριφορές από τους ανθρώπους του χώρου. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Όμως τόσο ταπεινά φερόταν σε όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του. Ποτέ δεν είχε τουπέ. Ποτέ δεν καβάλισε κανένα καλάμι, ποτέ δεν είχε την υπεροψία ή την αλαζονία της επιτυχίας που ο Βασίλης Καράς, αν μη τι άλλο, θα δικαιούνταν μέχρι κάποια στιγμή να πει ότι είναι ο Βασίλης Καράς. Και μέχρι τέλους ήταν έτσι, μέχρι τέλους. Γι' αυτό μιλάμε για μεγαλοψυχία, παιδιά. Παιδιά, διάβασα γι' αυτό κάπου. Και, γι' αυτό, και συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη και στο Κοκκινοχώρι. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν τόσο δοτικός άνθρωπος, με τέτοια ανοιχτή καρδιά, ο οποίος μιλούσε παντού και σε όλους και αγαπούσε και αγκάλιαζε. Οπότε γι' αυτό παίρνει πίσω. Παιδιά, τελικά τι μένει, το ανθρώπινο στοιχείο. Εγώ θυμάμαι. Μπορώ να σας ναι, Κωνσταντίνα, να πω κάτι. Θυμάμαι όταν ήθελα να κάνω το δικό μου το αφιέρωμα 30 χρόνια. Στο Κατράκιο που έκανα, ο πρώτος που πλησίασα ήταν ο Βασίλης ο Καράς, γιατί ήξερα ότι ο Βασίλης θα μπαινε μπροστά και θα βοηθούσε το όλο θέμα. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να στηριχτείς πάνω του και να προχωρήσεις. Μου είπε ότι εγώ είμαι μέσα και προχώρα και πάμε δυνατά και ό,τι χρειαστεί θα τη βοηθήσω. Και αυτό διευκόλυνε να έρθουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Αυτό διευκόλυνε να έρθουν και οι υπόλοιποι. Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η λυπητήρια στην οικογένειά του έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλά. Στεναχωρηθήκαμε όλοι μας. Και ξαφνικά και αναπάντα, δυστυχώς. Καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε στον Αντώνη τον Τζολναρά που είναι στο Κοκκινοχώρι. Έχει δίπλα του την κυρία Χρυσαφού, την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφού, που είναι η πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης. Για να συζητήσουμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο κεντρικός δρόμος του χωριού θα πάρει το όνομα Βασίλης Καράς. Αντώνη, ο λόγος σε σένα. Και εκτάκτως να το δώσω κατευθείαν και στην κυρία Χρυσαφούδη, ότι εκτάκτοξε χθες, από ό,τι μας είπε και η κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε η ονομασία πια, ομόφωνα κιόλας, η ονομασία της πλατείας στο όνομα του Βασίλη Καρά και τώρα περιμένουμε και αυτόν τον κεντρικό δρόμο εδώ. Σωστά, πολύ σωστά. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία εύχομαι καταρχάς. Και κατά δεύτερον, χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο, στο οποίο πήραμε την απόφαση. Ο δρόμος αυτός ο κεντρικός, όπου και βρισκόμαστε και βλέπετε όλα τα έργα που έχει κάνει ο Βασίλης Καράς, την πλατεία, τα πεζοδρόμια, το φωτισμό, να πάρει το όνομά του πλέον και έτσι να μείνει και στους υπόλοιπους, στους νεότερους και όλοι να τον θυμούνται για όλα αυτά που έχει προσφέρει και όχι μόνο αυτά που σας ανέφερα, εννοείται, είναι τόσα πολλά, αμέτρητα θα μπορούσα να πω. Ο ελάχιστος φόρος τιμής εννοείται που θα μπορούσαμε να κάνουμε προς το όνομά του στο Βασίλη Καρά. Μακάρι όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον υπόλοιπο κόσμο και όλοι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δίνουν. Γιατί ειλικρινά βλέπετε τον κόσμο και το τι εκτίμηση δείχνει στο πρόσωπό του όλες αυτές τις μέρες. Και κυρία Χρυσαφούδη, είπατε πριν. Εννοείται, επένδυσε εδώ ο ίδιος. Ναι, ορίστε, σας ακούω. Είπατε πριν ότι δεν έχει σημασία ότι ευεργέτησε και βοήθησε τον τόπο, αλλά
έχει και σημασία. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν ξεχνάει τον τόπο καταγωγής του, τον τόπο που, είναι, που βρίσκονται οι γονείς του πια στον οικογενειακό τάφο, εκεί ήθελε να ταφεί και ο ίδιος, που δεν ξεχνάει τις ανάγκες των ανθρώπων εκεί του χωριού, δείχνει το μεγαλείο ψυχής που έχει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό είπα, ότι έχει σημασία και θα πρέπει να τον μιμηθούν όλοι. Τη ζωή πράγματα που έζησε και το πώς την έζησε και το πώς πρόσφερε και ποτέ δεν ξέχασε αυτό το χωριουδάκι εδώ των 250 κατοίκων από όπου και ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς είπα, ότι όντως είναι ο ευεργέτης εδώ της περιοχής μας, του Δήμου Παγκαίου γενικότερα. Έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ κόσμο. Ο ίδιος δεν ήθελε να ακούγονται αυτά, αλλά θεωρώ ότι τελικά θα πρέπει να ακούγονται αυτά. Αυτό είναι ώστε αλήθεια. Κάποιοι να τον μιμηθούν και να κάνουν ακριβώς αυτά που έκανε. Αυτό είναι, κύριε Ξαφούδη, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Δεν ήξεραμε, πιο πολύ δεν ξέρουμε τι έχει κάνει Βασίλης Καράς, και νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος φόρος τιμής που πρέπει να αποδοθεί μετά θάνατον, να γίνουν γνωστά όλα όσα έκανε. Δεν ήθελε και ο ίδιος, Είναι σημαντική η σεμνότητα όταν είσαι εν ζωή, αλλά τώρα το οφείλουμε ως φόρο τιμής αυτόν τον άνθρωπο να μαθευτούν όλα όσα έχει κάνει. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Και γι' αυτό και μένει πάντοτε ζωντανός. Γι' αυτό και επισημάνω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε με την ονομασία του δρόμου και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ρυθμιστεί πλέον από το Δήμο. Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος, σε έβλεπε, σε μίλαγε στο καφενείο, στην καφετέρια, στον δρόμο που σε συνάνταγε. Δεν είχε αυτό το στυλ που συνήθως έχουν οι διάσημοι και έχουν αυτό το αποξιωτικό ύφος. Ήταν ένας δικός μας άνθρωπος. Ο θείος, ο αδερφός, ο πατέρας, ο φίλος. Γι' αυτό δεν ξέρω και αν όλη η Ελλάδα. Να το καταλάβετε. Εμείς θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί που το ζήσαμε. Έχετε μεγάλο δίκιο. Έχετε μεγάλο δίκιο. Αισθάνεσαι, δηλαδή βλέπεις τις εικόνες αυτές και νέος. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο Βασίλης Καράς δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Δεν μπορεί. Να σας ευχαριστήσω. Σωστά. Είχε τόσα πολλά ακόμη να δώσει, γι' αυτό και λέμε ότι έφυγε νωρίς. Δεν είναι πολλά τα 70 χρόνια μπρος αυτά που πρόσφερε. Είχε ακόμη τόσα πολλά να κάνει. Ήταν άρρωστος και ακόμη έλεγε ότι θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Ότι θα τα κάνω. Το πίστευε, το νιώθε. Και αυτή τη δύναμη τη μετέδιδε και στους γύρω του. Κυρία Αντώνη, μένεις εκεί. Μένεις στο Κοκκινοχώρι. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Χρυσαφούδη και να πούμε μια καλημέρα στον Άγγελο Διονυσίου που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και πηγαίνεις και είναι εκεί. Άγγελε, καλημέρα. Βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνεις σε Καθοδόν για Κοκκινοχώρι. Ναι, είμαι στον δρόμο. Είμαι στον δρόμο για το χωριό. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησες με τον Βασίλη, ποια ήταν η τελευταία φορά που τον είδες? Έχει καιρό που έχουμε να μιλήσουμε, αλλά θυμάμαι πολλά πράγματα με τον Βασίλη τον Καρά. Πολλές στιγμές ωραίες και στο μαγαζί και στο χωριό και στο σπίτι του. Εντάξει, ο Βασίλης ήταν η οικογένειά μας. Γιατί είχε δουλέψει και με τον πατέρα μου, είχε δουλέψει και με τον Στέλιο. Πολλές στιγμές μαζί του. Εντάξει, έφυγε ένα κομμάτι από τη ζωή μας, νομίζω. Μοιράσου μαζί μας μια ανάμνηση, έτσι, την πιο εντονή σου. Όταν σου λέει κάποιος το όνομα Βασίλης Καράς, τι σου έρχεται στο μυαλό? Τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης βέβαια, έχει αφήσει πίσω του πολλά τραγούδια. Αγαπούσε τον κόσμο, αγαπούσε τους φίλους του, ήταν πολύ δοτικός. Ήθελε οι φίλοι του να περνάνε καλά. Όπως ξέρετε και εσείς, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ το ξέρω δηλαδή αυτό. Δυστυχώς το χάσαμε και νωρίς κιόλας. Πολύ νωρίς. Είχε να δώσει πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Θεωρείς ότι είχε δεχτεί τη θέση που του άξιζε και από το χώρο σας, Άγγελε? Θέλω να πω ότι οι συναδελφοί του είχαν στο μυαλό του τον Βασίλη ως έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Ναι. Βέβαια. Ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, μια σπουδαία φωνή, λαϊκός τραγουδιστής. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό.
Και ο οποίος, Άγγελε, δυσκολεύτηκε πολύ στην αρχή, ειδικά όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Είναι κάτι που το έχουμε ζήσει παλαιότεροι. Ναι, βρήκε πάρα πολλά εμπόδια μπροστά του. Και μάλιστα, λίγος κόσμος ξέρει ότι ο λόγος που άρχισε να γράφει τραγούδια είναι επειδή δεν του έδιναν τραγούδια. Το έχει εξομολογηθεί. Όχι, δεν έδιναν μόνο. Του έδιναν και τον κορόιδευαν. Έδινε λεφτά και δεν έπαιρνε ποτέ τραγούδια. Και ως διέξοδο άρχισε να γράφει ίδιος τραγούδια. Και ευτυχώς, γιατί έγραφε ωραία τραγούδια. Ακόμα και μετά τη μεγάλη του επιτυχία, έχω να σας πω ότι γύρω στο 96-97 αποσύρθηκε για 1,5-2 χρόνια σχεδόν. Υπήρχε μια επιφύλαξη πολύ. Ήταν αδικημένος, Άγγελε, ειδικά στο ξεκίνημα. Το θυμάσαι εκείνη. Εγώ θυμάμαι πριν κατέβει στην Αθήνα. Ανέβαινα εγώ επάνω για να ακούσω τον Τερζή και τον Βασίλη τον Καρά. Και έσκιζε ήδη απάνω. Λοιπόν, ναι, πήγαινα σε μαγαζιά που ήταν γεμάτα με 1,000 άτομα και έλεγε τα τραγούδια αυτά που μάθαμε μετά αργότερα εμείς. Βέβαια. Δεν τα ήξερα. Και όλη η Θεσσαλονίκη εδώ, ο κόσμος δηλαδή του μαγαζιού, τραγουδούσε τα τραγούδια αυτά. Ήτανε σουξέ από τη Λάρισα και πάνω. Από τη Λάρισα έτσι, και κάτω. Πριν τον μάθουμε στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, γινόταν. Άγω ότι σε ένα βράδυ τραγουδούσε έτσι. Και Άγγελε, τη θυμάσαι. Τη Θεσσαλονικιά που είχαμε εμείς επάνω, δηλαδή έτσι, που ήταν με αίθουσες. Είχε 4 παραστάσεις. Δεν ήταν στα πρώτα όμως μαγαζιά. Ήταν σε πιο δεύτερη κατηγορία μαγαζιά, αλλά που ήταν όχι απλώς γεμάτα, πλημμυρισμένα. Σπούδαζε πάνω. Πλημμυρισμένα και γινόταν πολύ μεγάλο πανικό. Γιατί εγώ φοιτήτρια και τον ήξερα τον Βασίλη. Μια δεκαετία 80 με 90 που έβγαζε δίσκους αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι 89, να τον πάρει μετά και να τον κάνει αστήριο. Και Άγγελε, ο παραγωγός του Στράτου είναι, ο παραγωγός του Στράτου είναι που τον έφερε στην Αθήνα. Η συγκυρία ήταν, πέθανε το 90 ο Βατουμπάνου. Μπράβο. Έτσι. Και κατέβηκε ο Βασίλης το 89. Για να πληρώσει το για να αντικαταστήσει, αν θέλετε, το Στράτο. Και έκανε το δίσκο με το Χρυσοβέρι και το Γιατρά και από εκεί έγινε το μπαμ του Βασίλη. Και του έκανε παραγωγή ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο πρώην σύζυγος του Χαρούλας Αλεξίου, που ήταν παραγωγός του Στράτου Διονυσίου. Σημαντικό. Στράτου, σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες σήμερα, που σε είχαμε τηλεφωνικά κοντά μας. Πηγαίνεις και εσύ τώρα στην Καβάλα, όπως και πλήθος κόσμου θα βρεθεί εκεί για το τελευταίο αντίο στο μεγάλο, στον τεράστιο Βασίλη Καράκη. Αυτό που όλοι συμφωνούμε και αυτό που συζητάμε και λέμε από την παραμονή των Χριστουγέννων που έγινε γνωστή η είδηση, είναι πως ό,τι τραγούδι έχει πει αυτός ο άνθρωπος θα μείνει σαν κληρονομιά μαζί μας. Δεν υπάρχει νέος, μικρότερος, μεγαλύτερος που να μην ακούει τις πρώτες νότες τραγουδιού του Βασίλη Καρά και να μην σηκώνεται από την καρέκλα του και να μην τον αγγίζει στην καρδιά του. Να μην έχει πονέσει, να μην έχει κλάψει, ερωτευτεί, χωρίσει, αγαπήσει. Όλα τα συναισθήματα σε μία φωνή. Και βέβαια και η Ατάκα, έτσι. Καλησπέρα και καλή βραδιά, που πια είναι σύνθημα όλης της Ελλάδας. Και πιτσιρίκος που μας έλεγε όλους πιτσιρίκους, ναι, αναλόγως στην ηλικία, ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, το πιτσιρίκος υπήρχε πάντα σε όλους. Και αυτή η καλοσύνη στο μάτι του, γιατί θα το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ότι του έκανα την πρώτη συνέντευξη μαζί με τον Πασχάλη Τέζη, μαζί με τον Ζαφύρη Μέλλα, που τους έφερε η Μήνος τότε από την Θεσσαλονίκη. Αυτή η καλοσύνη στο μάτι του Βασίλη, που μέσα στο στούντιο κοίταζε αν κάθομαι καλά εγώ. Και όχι αν εκείνο πρόκειται να μιλήσει σωστά. Αυτή η καλοσύνη που έβγαζε και το νιάξιμο και η απέραντη αγάπη. Λοιπόν, απέραντη θα αγάπη. Συνεχίσουμε με τον Αντώνη που βρίσκεται στο Κοκκινοχώρι, στην Καβάλα. Είναι εκεί οι δημοσιογράφοι του Open. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ ζωντανά σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω ότι εκτάκτως σήμερα το βράδυ στις 10.30 το Open κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή, την καριέρα, την πορεία του μεγάλου Βασίλη Καρά. Στις 10.30 το βράδυ θα δείτε μία εκπομπή που περιλαμβάνει τα πάντα. Ένα ταξίδι σε μια πραγματικά ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μοναδική ζωή. Και αυτό το ταξίδι είναι πλαισιωμένο με τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Σήμερα λοιπόν όλη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Βασίλη Καρά. Είναι από την παραμονή των Χριστουγέννων που όλος ο κόσμος συγκινημένος παρακολουθεί να κλείνει αυλαία, να πέφτει αυλαία για την ζωή ενός μεγάλου τραγουδιστή, ενός σπουδαίου ανθρώπου του Βασίλη Καρά.
Όταν τα χρόνια σου περάσουν, ακούμε και άκουγα ότι είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει και έχει αφιερώσει τη γυναίκα του Χριστίνα, που ήταν μαζί από 18 χρονών. Μια γυναίκα που του στάθηκε σαν βράχος, την είδαμε χτες και έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας να λυγίζει, να σπαράζει πραγματικά. Μια γυναίκα που στάθηκε δίπλα του σε όλο αυτό το δύσκολο ταξίδι και στο δύσκολο αγώνα που έδινε ο Βασίλης Καράς με τον καρκίνο για τη ζωή του. Ήταν μια μάχη. Ακούγαμε και το συζητούσαμε πολλές φορές και εδώ. Πάντα θέλαμε αισιόδοξα να λέμε ότι θα τα καταφέρει και θα το ξεπεράσει. Γιατί ο Βασίλης άκουγε, διάβαζε, έβλεπε τηλεόραση. Και αυτή τη δύναμη που θέλαμε εμείς μέσω της αγάπης μας να του περάσουμε, νομίζω ότι την εισέπρατε. Και αυτή τη δύναμη την μετουσίωνε σε δική του δύναμη. Και πόσο ακόμα και αυτό που ήταν μαζί τους χρόνια αυτοί οι δύο άνθρωποι, λέει κάτι, ρε παιδί μου. Δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ σταθερό, πάρα πολύ δυνατό να πολεμήσει και για την πιο δύσκολη μάχη που είναι η σχέση, να διατηρηθεί μια σχέση ζωντανή, ειδικά σε αυτό το χώρο. Έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι αυτή η γυναίκα έγινε ένα με τον Βασίλη Καρά, μπήκε έτσι στη ζωή του και αυτό ήταν μια αγάπη. Δηλαδή, αν ακούσει αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλεις τα κλάματα. Πόσο σημαντικό είναι να ζεις, να παίρνεις τόσο πολύ μεγάλη αγάπη, να φεύγεις και η αγάπη να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και να ανεβαίνει και να δείχνεις το ευχαριστώ σου σε όλες τις εκφάνσεις. Αυτό λοιπόν το πράγμα και για τη γυναίκα του, αλλά και για το κορίτσι τους, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη και θα είναι και λυτρωτικό. Είναι τόσο μεγάλη απώλεια τώρα, ναι, Μέρη μου, για έναν άνθρωπο που έχεις μοιραστεί μισό αιώνα μαζί του. Που τι να πεις, αυτή αγάπη τον έκανε. Αυτή αγάπη τον έκανε να αντέξει τόσο καιρό πάντως. Γιατί ακούγαμε καιρό, δεν μπορούσαμε να το πούμε ότι έδινε μάχη. Πιστεύω ότι αυτή η αγάπη της οικογένειας και η αγάπη του κόσμου που την καταλάβαινε, την ένιωθε, τον έκαναν να αντέξει τόσο καιρό που ήταν σε δύσκολη θέση. Γιατί μάχη με τον καρκίνο και κολλάς και τον κορονοϊό σε έναν ήδη εξασθενημένο οργανισμό. Και ήταν δυστυχώς χαριστική βολή. Γι' αυτό μιλάμε όλοι για τόσο αναπάντεχο και ξαφνικό θάνατο. Γιατί λέγαμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, ότι τα δίνει τη βόλτα, μάχη του, ότι δυναμώνει. Άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά του τις τελευταίες στιγμές, τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο, ακόμα και στο σπίτι, μια εβδομάδα πριν, έλεγαν ότι είναι δυνατός, τους δίνει κουράγιο, θα ξεπεράσει και αυτή τη μάχη, θα δώσει και αυτή τη μάχη και αυτόν τον αγώνα. Πίστευε ότι θα επιστρέψει στις πίστες, ήθελε να ξαναμπεί στο στούντιο ηχογράφησης, στο δικό του καφενείο, όπως μου το είχε πει πρόσφατα σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο OK. Δηλαδή, όπως λέει ο κόσμος, πάει στο καφενείο. Εγώ θέλω να πηγαίνω στο στούντιο ηχογράφησης. Και για τη γυναίκα του που είπες, αναγνώριζε πάρα πολύ το ρόλο της, έχω να σου πω, στην οικογένεια. Και έλεγε ότι είναι ο βράχος και παραδεχόταν ότι είναι. Αν δεν στεκόταν εκείνη, δεν θα υπήρχε οικογένεια. Βεβαίως, και παραδεχόταν ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι παντρεμένη με έναν καλλιτέχνη. Με αυτή την ζωή και αυτό τη φωνή και αυτό το. Το πεδίο όλο, το καλλιτεχνικό, το εκτόπισμα. Λοιπόν, σήμερα στις 10.30 το Open με ένα αφιέρωμα για τη ζωή, την πορεία, τα τραγούδια του Βασίλη Καρά. Έτσι θέλει να τιμήσει τον αξεπέραστο, τον ένα και μοναδικό καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Ο Αντώνης Τσολναράς βρίσκεται στο Κοκκινοχώρι. Θέλω να πάμε να δούμε όμως πριν τον συναντήσουμε εκεί, πόσοι συνάδελφοί του, καλλιτέχνες που τραγούδησαν τα τραγούδια του, δούλεψαν μαζί του, συνεργάστηκαν στις μεγάλες πίστες, τον αποχαιρέτησαν το βράδυ της είδησης του θανάτου του. Με αγάπη στην καρδιά μας, ας το αφιερώσουμε κάποια τραγούδια του για να φτάσει η ψυχούλα το πάνω ψηλά και να πετάξει και να πάει να βρει τον Παντελή και να πάει να βρει όλους αυτούς τους φίλους μας που είναι εκεί ψηλά. Και πάντα θα το θυμόμαστε και πάντα θα το τραγουδάμε, γιατί είπαμε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε, οι ψυχές τους όμως μένουν ζωντανές όταν τους θυμόμαστε. Και Βασίλη, εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. Όταν τα χρόνια σου περάσουν και όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα έχεις εμένα. Δύο τραγούδια μου έδωσε και ξεκίνησε όλη μουσική διαδρομή. Χάρη σε αυτό. Ένας υπέροχος, υπέροχος, δοτικός άνθρωπος ο Βασίλης. Θέλω να αφιερώσω από την κοινωνία στον Βασίλη τον Καρά που έφυγε από τη ζωή.
σπουδαίο τραγουδιστή, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική. Θα τον θυμόμαστε με τα τραγούδια του και με την καλή του ψυχή, με την ανθρώπινη πλευρά του. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε χάσει, δυστυχώς. Απόψε βραδιά ξεκινάει ως εξής. Καλησπέρα και καλή βραδιά! Εκτός από μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι. Θα λείψει από όλη την Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Ήταν και επιρροή και για μένα, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Και πάω, 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 και πάω να τρελαθώ. Θα μάθουν πώς να διασκεδάζουν. Κάπως έτσι θα πω. Το μεγάλο λίγο στη Βασίλη Καρά. Τώρα θα γνωστέ τα φώτα. Είπαμε να αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτά για έναν άνθρωπο που όλοι έχουμε αγαπήσει, έναν άνθρωπο που πραγματικά εμείς οι καλλιτέχνες το λέμε άρχοντα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια, το έχουμε κλάψει. Θέλω να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, σας παρακαλώ, και να δώσετε ένα πολύ 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 δυνατό χειροκρότημα για τον Βασίλη Καρά. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, και θυμόμουν τώρα μια ιστορία, θα την πω, χωρίς να σας κουράσω. Εγώ πρώτη φορά το γνώρισα τον Βασίλη Καρά όταν ήμουν 21 και κάναμε τα κορίτσια για σπίτι. Τότε ο Γιώργος Μποζίδης, μπορεί να το ξέρετε πολύ, στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικά το ξέραν όλοι, είχε την Πύλη Αξίου, ένα από τα πιο μαγαζιά, γνωστά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, Μπουζούκια. Είχε κάνει λοιπόν μια βραδιά αφιερωμένη στους Ποντίους. Και ανάμεσα στους πολλούς καλλιτέχνες που τραγουδούσαν, τα πρώτα ονόματα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ γιατί θα καταλάβετε, ήταν και ο Βασίλης Καράς. Τότε λοιπόν εγώ 21 ετών πήγα με κάμερα να καλύψω τη βραδιά αυτή και χτυπούσα τις πόρτες στα καμαρίνια όλων των τραγουδιστών για να πω θα μου δώσετε μια δήλωση κτλ. Δεν μου δώσε κανένας.
Όταν λοιπόν φτάνω στο τέλος, χωρίς να το πιστεύω και πάρα πολύ ότι ο Βασίλης Καράς θα μου ανοίξει την πόρτα και θα μου μιλήσει έξω από το καμαρίνι του, κάποια στιγμή στο άνοιγμα της πόρτας κάνω έτσι να τον κοιτάξω και μου λέει: «Τι περιμένεις, πιτσιρίκο?» Και λέω: «Θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ, σας παρακαλώ να μου μιλήσετε έστω λίγο». Και με βάζει μέσα στο καμαρίνι και μου λέει: «Εγώ θα σου μιλήσω, αλλά τη συνέντευξη αυτή θα την παίξεις αφού βγάλεις πρώτα τα παιδιά που μου κάνουν φωνητικά στην εκπομπή». Δέχεσαι? Μου δίνει το χέρι του και λέω: «Εννοείται, εγώ ήμουνα ίδρωσα από πάνω μέχρι κάτω από το δέος μου, το άγχος μου, τον άνθρωπο που είχα απέναντί μου και μου μιλούσε». Και του λέω: «Εννοείται, μου κάνει τη συνέντευξη, βγάζουμε σε τρεις μέρες τα παιδιά που είχε στα φωνητικά του πίσω, που δεν ήταν παιδιά, δεν τα ήξερε κάποιος, δεν βγαίνανε μπροστά. Και μετά παίξαμε τη συνέντευξή του». Ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Έκτοτε ήταν ένας άνθρωπος που όπου να το συναντούσα ήταν μια μεγάλη αγκαλιά και πάντα αληθινός. Πόσο σέβεται, πόσο σεβάστηκε τους ανθρώπους που ξέρεις τι γίνεται. Τα φωνητικά μερικές φορές κάνουν και τη μισή δουλειά πάνω στη σκηνή για τους καλλιτέχνες. Είναι μια ζωή στην αφάνεια. Και έχουν δώσει το βήμα να φανούν γιατί είναι καλλιτέχνες και αυτοί τους θεωρούσε εις άξιους του. Και είναι πολύ ωραία η ιστορία που πει η Ελένη, γιατί όλοι έχουμε ιστορίες, αλλά αυτό δείχνει το ήθος και το χαρακτήρα του. Γι' αυτό αυτή και ιστορία. Το λέω. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό για μένα και ένα μεγάλο μάθημα τότε στη ζωή μου, πως ένας σπουδαίος άνθρωπος γίνεται από τις πράξεις του. Αυτό. Και δεν είναι μόνο από την επιτυχία του. Οι πράξεις του τον κάνανε σπουδαίο. Αυτό φαίνεται. Η μεγάλη μαγκιά του Βασίλη, η μεγάλη μαγκιά είναι ότι ήταν αντιστάρ και γι' αυτό ο κόσμος τον αγαπάει τόσο πολύ. Γιατί τον έβλεπε υποσυνείδητα σαν κολλητό του. Λαϊκός τραγουδιστής με ψυχή ροκά. Αυτό ήταν η συμπεριφορά του αντιστάρ. Δεν τον άλλαξε, παιδιά. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια να αλλάζουν με την επιτυχία. Ο Βασίλης Καράς έκανε τεράστια επιτυχία και δεν είχε αλλάξει ούτε τόσο. Ο Χάρης Λεπιδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλάμε από χτες. Ήσουν και στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, Χάρη. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε φτάσει στο Κοκκινοχώρι, αν είστε ακόμα στο δρόμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Φτάσαμε πριν από 10 λεπτά εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστορος. Η πομπή σε περίπου 20 λεπτά θα φτάσει εδώ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύεται εδώ στο Κοκκινοχώρι. Το χωριό πενθεί από προχτές. Υπάρχει ένα τρίμερο πένθος εδώ. Έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ένας μεγάλος, σπουδαίος άνθρωπος, ο τελευταίος, νομίζω, στη συνείδηση και στην καρδιά όλων μας, λαϊκός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή και νομίζω από εχθές έχουμε δει την αγάπη, τη λατρεία από Χάρη, κόσμο κάθε ηλικίας. Στα πλάνα από τον Ιερό Ναό είδα και τον Κώστα Μπερτάκη κάποια στιγμή που ήταν ο επιχειρηματίας που για πολλά χρόνια ο Βασίλης Καρά συνεργαζόταν μαζί του. Μάλιστα κάποια στιγμή η γυναίκα του, η Χριστίνα, έπεσε στην αγκαλιά του και γοερά έκλαιγε. Και βρέθηκε εκεί για να συνοδεύσει τον Βασίλη Καρά στο τελευταίο του αντίο. Ελένη μου, δύο ήταν τα άτομα που από την πρώτη στιγμή με την είδηση του χαμού του Βασίλη Καρά ήταν δίπλα στην οικογένεια. Ήταν ο κουμπάρος και καρδιακός του φίλος, ο Αχιλλέας Βέος, και ήταν και ο οικογενειακός φίλος και επιχειρηματίας του Βασίλη Καρά, ο Κώστας Μπερτάκης, που κυριολεκτικά μεσουράνησαν για μία δεκαετία και από κοινού φτιάξανε απίστευτα πράγματα με πολύ ισχυρές συνεργασίες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ήταν και δίπλα του και σε όλο αυτό το τελευταίο χρόνο που περνούσε δύσκολα με την υγεία του. Μέχρι, ναι. Ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή από τα άτομα τα οποία έζησαν και τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία λεπτά του Βασίλη Καρά που έφυγε από τη ζωή μέσα στο νοσοκομείο. Και εσύ τον είχες επισκεφθεί και δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί εσύ το έχεις πει πρώτη. Δηλαδή μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιο ακούστηκε ότι κάποια στιγμή βρέθηκε στο χωριό της Ειρήνης για να τον δεις. Θέλω να μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο χρόνο, μια ανωτελεία σου, για να πάμε στον Αντώνη Τσολναρά μέχρι στο Κοκκινο Χώρι, γιατί έχει δίπλα του τον κύριο Διαμαντίδη. Αντώνη, ο λόγος εσένα. Καλή σας ημέρα. Ο Χρήστος Διαμαντίδης είναι ο κοινοτάρχης εδώ του Κοκκινοχωρίου. Ένας από τους ανθρώπους εδώ, τους 150-200, που ξέρουν πολύ καλύτερα τον καθένα, τον Βασίλη Καρά, τον δικό σας Βασίλη, δηλαδή, πρόεδρε. Ναι. Τι να πω, είμαστε στεναχωρημένοι, καταθλιμμένοι, πάρα πολύ συγκινημένοι. Έφυγε ένας άνθρωπος από το χωριό μας, ένας άνθρωπος δικός μας, ένας συγγενής δικός μας. Ο άνθρωπος ο οποίος
μας βοήθησε πάρα πολύ για να αναδειχθεί το χωριό μας και σε άλλα μέρη στον κόσμο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ συναχωρημένοι, να σου πω. Κύριε Διαμαντίδη. Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ένας... Ποια ήταν η τελευταία φορά που ο Βασίλης ήρθε στο χωριό του, εκεί στον τόπο του? Πριν 2 μήνες περίπου, ίσως και 3 κάπου εκεί κοντά, πριν 3 μήνες περίπου είχε έρθει για τελευταία φορά που τον είχα δει εγώ εδώ στο χωριό και είχαν καταλάβει το πρόβλημά του, μιλήσαμε και είπε ότι θα κάνω τα πάντα για να το ξεπεράσω. Και λέω, μακάρι, εύχομαι ο Θεός να σε βοηθήσει όπως εσύ βοήθησες όλο τον κόσμο εδώ σε εμάς γύρω, έτσι θα σε βοηθήσει και σαν ο Θεός. Αυτά. Ένας απλός άνθρωπος πάντως. Ένας απλός, ένας λαϊκός, ένας άνθρωπος γεμάτο καλοσύνη. Δεν το έδειχνε, μην νομίζω, δεν το βλέπαμε. Μας το παρουσίαζε, μας το έδειχνε με τον τρόπο του. Όταν το βλέπαμε, λέγαμε τώρα πώς θα το πλησιάσουμε. Αυτός είναι πλέον, έχει ανέβει ψηλά. Όμως δυστυχώς δεν είχε ανέβει ψηλά, ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Και μας φώναζε μικρή Ελλάδα, να τα πούμε λίγο. Και κάποιοι που δεν το πλησιάζαν, γιατί ντρεπόντουσαν να πάνε τώρα. Ο Βασίλης πλέον είναι ένας άνθρωπος αναγνωρισμένης αξίας, εμείς από το χωριό. Και όμως μας έκανε να το ξεπεράσουμε αυτό. Και ήμασταν πάντα δίπλα του, πάντα μαζί του. Με απλά ρούχα της αγροτιάς, μαζί στον κάμπο, μαζί στο καφενείο, παντού μαζί. Του άρεσε όταν βρισκόταν εκεί να περνάει το χρόνο του μαζί σας, στο καφενείο, να λέτε ιστορίες, να λέτε τα δικά σας, να αισθάνεται ότι είναι κοντά σας. Πάντα μας καλούσε κάτω στο κτήμα, κατεβαίναμε πάρα πολύ και από άλλα χωριά κάποια παιδιά εδώ γύρω που είχαν επαφές μαζί του και τον αγαπούσαν ιδιαίτερα. Και τα λέγαμε, μιλούσαμε για τα δικά μας εδώ. Πάντα τον ενδιέφεραν τα προβλήματα του χωριού, τα κοινά του χωριού. Αν το χωριό πρέπει να γίνει πιο όμορφο, πιο καλό, και το έχει κάνει μικρό Παρίσι, όπως λέγεται. Έχει κάνει πάρα πολλά έργα στο χωριό μας, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Διαμαντίδη, σε εσάς. Δεν χρειάζεται καθόλου μπροστά. Σε εσάς τηλεφωνούσε μαζί, ήσασταν σε επικοινωνία και σας έλεγε να αλλάξουμε το πεζοδρόμιο, να φτιάξουμε την πλατεία, να κάνουμε όλα αυτά τα έργα για να βοηθήσουμε τον τόπο. Ναι, αυτά τα συζητούσαμε όταν ερχόταν στο χωριό. Πάντα έλεγε να κάνουμε αυτό, πρότεινε να κάνουμε εκείνο, σχεδίαζε κάποια πράγματα και τα δρομολογούσαμε πάντα μαζί. Μπροστά αυτός και από πίσω εμείς. Θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο θα σας λείψει περισσότερο από τον Βασίλη Καρά? Κοιτάξτε, εμάς θα μας λείψει η προσωπικότητα, το όνομά του, το πρόσωπό του, ο ίδιος, αυτό. Τα άλλα όλα δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, διότι αυτά στη ζωή υπάρχουν και έρχονται και φεύγουν. Ο Βασίλης όμως για μας έχει φύγει και δεν θα γυρίσει πίσω. Αυτό μας λείπει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνουμε. Συλληπιτήρια, κύριε Διαμαντίδη. Καταλαβαίνω ότι το Κοκκινοχώρι σήμερα θρυνεί. Να είστε καλά. Πέρα από τα έργα, πέρα από το αυτά που έκανε. Το Κοκκινοχώρι θρυνεί εδώ και πολλές μέρες, γιατί χάσαμε και ένα παιδάκι 17, ένα κορίτσι πανέμορφο, το οποίο πήγαινε για δημοσιογραφία 17 χρόνια πριν 10 μέρες, 15, και είμαστε τόσο από πολύ. Από τι χάθηκε το κορίτσι αυτό? Που δεν μπορούν. Από ξαφνικά σε ένα λεπτό μέσα έφυγε από κοντά μας, από ανέβρισμα. Δύναμη στην οικογένειά της. Συλληπιτήρια. Να είστε καλά. Αντώνη, μένεις εκεί. Ακούς τη μία είδηση πίσω από την άλλη, δεν προλαβαίνει να τη χωρέσεις στο μυαλό σου και έρχεται κάτι δηλαδή, καινούριο και λες δεν γονατίζεις πια σαν άνθρωπος. Ειδικά αυτές τις γιορτές. Χάρη Λεπιδάκη, συγγνώμη για την παύση, για τη διακοπή. Δεν πειράζει. Ναι, είμαι στη γραμμή. Η Φιλαρμονική είναι έτοιμη να υποδεχτεί εδώ την σωρό του Βασίλη Καρά, που σε περίπου 20 λεπτά θα έρθει εδώ στο εκκλησάκι του Αγίου Νέστορος. Θα υπάρχει τρισάγιο και στη συνέχεια θα ταφεί εδώ στο νεκροταφείο του Κοκκινοχώρι. Αυτό πάντως που όλοι υποστηρίζουν και όλοι όσοι γνωρίζαμε τον Βασίλη Καρά που λέμε ότι θα μας λείψει, είναι η απλότητά του και το πόσο κύριος ήταν σε όλα του. Μέχρι την τελευταία στιγμή πάλεψε, γνώριζε το τέλος του και εγώ προσωπικά σοκαρίστηκα με τον επικίδιο του γιατρού που τον παρακολουθούσε ένα χρόνο, που περιέγραψε στην εκκλησία σε όλους εμάς το πώς βίωσε ο ίδιος την πρώτη του γνωριμία τον Αύγουστο το 2022 με τον Βασίλη Καρά, όταν τον καλέσανε, επειδή είναι ειδικεύεται στη συγκεκριμένη αρρώστια ο συγκεκριμένος γιατρός, όταν είχε το πρώτο τετατέτ με τον Βασίλη και ο Βασίλης του είπε «κάνε ό,τι μπορείς για να ζήσω».
περιέγραψε την όλη κατάσταση του Βασίλη, τις δύο επεμβάσεις που έκανε, τις θεραπείες που έκανε, που κάποια στιγμή στάθηκε όλοι. Στα πόδια του το Μάιο, που στάθηκε στα πόδια του, που μπήκε στο στούντιο ηχογράφησης, που έγραψε τραγούδια, έγραψε το βίντεο κλιπ, το οπτικοποίησε, αλλά δυστυχώς από το καλοκαίρι και μετά επιβαρύνθηκε η υγεία του, άρχισε αυτό που λέμε η αντίστροφη μέτρηση για τον Βασίλη, που το γνώριζε ο ίδιος ότι πλέον αυτή η επιβάρυνση που είχε η υγεία του δεν θα είχε επιστροφή. Και να ξέρετε ότι ο Βασίλης έζησε 4-5 μήνες παραπάνω από αυτό που του έδωσαν οι γιατροί και η δύναμή του ήταν η Χριστίνα και η Ειρήνη. Από τη θέλησή του για τη ζωή, Χάρη, τελευταία φορά που τον είδες εσύ? Ήτανε πριν από ένα μήνα. Τι σου είπε? Να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, Ελένη, με αυτό μου είπε. Ο Βασίλης ήξερε πάρα πολύ καλά να δίνει θάρρος και δύναμη περισσότερη από αυτή που ήθελε και έπρεπε να λαμβάνει από εμάς. Και θυμάμαι μάλιστα την επικοινωνία που είχαμε πριν από 2 μήνες και κάτι, όταν βγήκε τηλεφωνικά τότε στο Fame Story, ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε δημόσια. Γιατί τότε υπήρχαν τα δημοσιεύματα που γράφανε. Δεν θα χαρακτηρίσω τους ανθρώπους που γράφανε. Ναι, και βγήκε για να δηλώσει ότι είμαι θέλησε, εδώ. Ο ίδιος θέλησε να βγει, να αποκαταστήσει την αλήθεια και να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους του και όλο τον ελληνικό λαό για την αγάπη του και την στήριξη στον δύσκολο αγώνα που έδινε. Ναι. Και δεν θα ξεχάσω που μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ζωντανά με τον Νίκο Κοκλώνη και όλο το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί ήταν και φίλοι με τον Νίκο, Χάρη. Είπε, πάρα πολύ, Νίκο, ναι. Είχανε στενή φιλία και ήταν και ο άνθρωπος που στήριξε τον Νίκο Κουκλώνη σε όλες τις πρεμιέρες από τα σοου που έκανε, που ήταν παρόν για να τραγουδήσει. Δηλαδή το απέδειξε έπρακτα ο Βασίλης Καράς. Και θυμάμαι τότε που ο Βασίλης με είχε πάρει μετά την τηλεφωνική σύνδεση και μου λέει: Πιτσιρίκο, θέλω αυτό το απόσπασμα να το στείλει στα παιδιά στο fan club για να το ανεβάσουν στις σελίδες μας. Είχε ένα από τα πιο ενεργά fan club ο Βασίλης Καράς, Χάρη μου. Το ξέρεις πολύ καλά, ότι το fan club του ήταν ίσως το πρώτο που είχε δημιουργηθεί για καλλιτέχνη και μάλιστα είχε άμεση επικοινωνία μαζί τους και το κρατούσαν ζωντανό. Μέχρι και τώρα είναι ζωντανό πολύ. Και πόσο φροντίδα για το σπίτι. Πόσο φροντίδα για την οικογένειά του να βγει να αποκαταστήσει ότι είμαι εδώ, ότι είμαι ζωντανός και ότι αυτά που έχουν γραφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αναλυθεί. Πάντως η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη σίγουρα για την σύζυγό του, που μια ζωή την έζησε στο πλάι του Βασίλη, πάνω από 45 χρόνια. Ήταν όμως η γυναίκα που, αυτό που λέμε, που κράταγε τα χαλινάρια, που νομίζω όλη του η επιτυχία του Βασίλη, επαγγελματικά, προσωπικά, ανήκει σε αυτή τη γυναίκα, τη πολύ Χριστίνα, σημαντικό που, που το κράτησε. Βεβαίως, μα πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί η Χριστίνα ήταν μέρα νύχτα ο δίπλα βράχος, του, ενώ γνώριζε, ενώ πόναγε πολύ, ενώ ήξερε ότι το τέλος θα έρθει, δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Και οι αγκαλιές που δεχόταν χθες η Χριστίνα, αυτό έλεγε στο αυτί όλων μας. Δεν μπορώ να δεχτώ που μου τον πήρε ο Θεός. Δηλαδή, ό,τι και να πεις από εκεί και πέρα, ξέρουμε την ιστορία του, ξέρουμε το ταλέντο του, ξέρουμε την αγάπη και την εκτίμηση που είχε από όλους τους συναδέλφους του και νομίζω είναι και από τους καλλιτέχνες που δεν θα βρεθεί ένας να μπορεί να του καταλογίσει κάτι. Ήταν τόσο αγαπητός, τόσο ευγενής. Δεν υπάρχει άνθρωπος τόσο... που τρεις μέρες τώρα, τρίτη μέρα, να μην υποκληθεί στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και αυτό είναι μια πορεία ζωής που το έχει καταφέρει να το χτίσει αυτό. Δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι η επιτυχία. Το λέω και το ξαναλέω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αυτό που κουβαλούσε η καρδιά του, η ψυχή αυτού του ανθρώπου, ήταν σπάνιες. Λοιπόν, και να ξέρετε κάτι άλλο, ότι απαράβατος όρος το Βασίλη σε βοήθειες που έδινε λεφτά... Να μην μιλήσει κανένας. Ήταν... Να μην μιλήσει κανένας, γιατί υπήρχαν άτομα που μιλούσαν και έκοβε ο Βασίλης τη βοήθεια προς αυτά. Γι' αυτό και μαθεύτηκαν τώρα, Χάρη μου. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μαθεύτηκαν τώρα. Χάρη, θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί βρίσκεσαι εκεί, περιμένετε τη σωρό να μας δώσεις εικόνα για το τι γίνεται εκεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλη η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή η ψυχή όλου του κόσμου σήμερα βρίσκεται στο κόκκινο χώρι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και το δημοσιογράφο του Open, τον Αντώνιο Τζολναρά. Θα συνδεθούμε και πάλι με την Καβάλα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουν αρχίσει και φτάνουν και
άνθρωποι τέλος πάντων του χώρου, οι οποίοι έχουν μιλήσει στην κάμερά μας, θα τους δούμε όλους σε λίγο. Τα πρώτα στεφάνια αρχίζουν και φτάνουν και εκεί. Στις 12 θα είναι το Τρισάγιο, μπράβο, και μετά θα γίνει η κηδεία. Θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε με Βασιλικαρά, γιατί σήμερα του ανήκει φυσικά, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε η εκπομπή αυτή. Να σας πω ότι στο 14800 τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε το πεζό 208, την έκδοση Like, 19.000 ευρώ η αξία του, μπορεί να γίνει δικό σας. Νέο μικρόν κενό, το ονοματεπώνυμά σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Ο πιο συγκλονιστικός στίχος αυτού του τραγουδιού είναι εκεί που λέει «Κανένας να μην δει ότι πονάς, μην δει κανείς ότι πονάς». Και νομίζω ότι έτσι έδωσε και ο Βασίλης Καρά στη μάχη του. Δεν είδαμε ποτέ. Γνωρίζαμε, ξέραμε, ακούγαμε από ενδιαφέρον και όχι για κανέναν άλλο λόγο την κατάσταση της υγείας του, τη μάχη πραγματικά που δίνει, αλλά δεν τον είδε ποτέ κανένας να λυγίζει και να χάνει την πίστη του, το κουράγιο του και τη δύναμή του. Ίσα-ίσα στην πλούσια στιγμή βγήκε πολύ παλικάρι και είπε: «Παιδιά, να σας πω κάτι, μην τρελαίνεστε, εδώ είμαι. Είμαι καλά και το παλεύω και θα συνεχίσω να είμαι εδώ». Πολύ καλλιτέχνες. Αυτό. Πολλοί καλλιτέχνες που επικοινωνούσαν μαζί του έχουν να το λένε ότι από τον τρόπο που μιλούσε στο τηλέφωνο του παρηγορούσε να μην στεναχωριούνται. Παιδιά, να σου πω κάτι, είναι τυχαίο τώρα αυτό που έγινε. Και ήδη ήταν μεγάλο σοκ. Δηλαδή, όταν μάθαμε το πόσο άσχημα ήταν ο Βασίλης. Ναι, ήταν σοκ. Ήταν σοκ για όλους μας. Εγώ ξέρω τι κρατάω από όλο αυτό το πράγμα. Και από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή, τη στάση του κοινοτάρχη που βγήκε και είπε στο τέλος ότι τι θα σας λείψει, θα μας λείψει ο άνθρωπός μας, όχι αυτά που χάρισε, όχι αυτά που έκανε, αυτά που έδωσε. Είναι αυτό που βάλατε σαν σούπερ σαν τίτλο από κάτω, είναι πραγματικά νομίζω η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά το Καρντάσι. Είναι έτσι, η λέξη που νομίζω ότι την έχουμε όλοι στο μυαλό μας και σου έρχεται στο μυαλό ένας γνήσιος, αυθεντικός, ατόφιος, ειλικρινής, ωραίος Σαλονίκης. Ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής, γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες και για μένα είναι πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί το βλέπουμε για έναν καθαρό εμολαϊκό τραγουδιστή και όχι για κάποιον που έχει φλερτάρει και με το έντεχνο. Να τον αποχαιρετούν όλα τα κόμματα, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο απλός άνθρωπος να είναι εκεί και να δείχνει τον πόνο του. Όλο αυτό το κοινής αποδοχής ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Ό,τι έλεγε ο Καράς στην ψυχή όλων μας. Το εύσημο της ζωής του. Πάμε μέχρι το Κοκκινοχώρι. Εκεί πριν από λίγο έφτασε και ο Σάκης Αρσενίου και ο Χρήστος Μενιδιάτης. Πάμε να δούμε τι είπαν στην καμερά μας. Και συνεχώς καταφτάνουν άνθρωποι, γιατί στις 12 είναι το τελευταίο αντίο στον τεράστιο Βασίλη Καρά. Στην απώλεια. Σήμερα κλείνει μεγάλο κεφάλαιο στο λαϊκό τραγούδι. Με έχουν θυμάμαι τα καλύτερα από τον Βασίλη μας. Είχε τύχει. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, να μου δώσει 3 υπέροχα τραγούδια. Μα το κυριότερο να τον γνωρίσω σαν άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Πέρα το ότι έχει προσφέρει στο καλλιτεχνικό, στο λαϊκό τραγούδι και σε όλη τη διασκέδαση του κόσμου. Θα το θυμάμαι τα καλύτερα, με τα πειράγματά του, με τα γέλια μας, με τις συμβουλές του που ήταν πάρα πολλές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ όπου και να είναι. Τον έχει ο Θεός κοντά του, εμείς θα το θυμόμαστε, θα τον αγαπάμε πάντα και θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Ξέρω πόσο πολύ τον αγαπούσατε, ήταν ένας δάσκαλος στους νέους, για τους νέους καλλιτέχνες. Τον αγαπούσα και με αγαπούσε πάρα πολύ, είχα πραγματικά νιώσει αγάπη. Είχα νιώσει πολύ, αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Σπάνια θα ακούγες από τον Βασίλη Καρά μια έτσι αρνητική κουβέντα για κάποιον. Είχε μια καρδιά τόσο χρυσή και ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Βοηθούσε όχι μόνο τους συναδέλφους του, αλλά και απλό κόσμο που είχε ανάγκη και ποτέ δεν ήθελε αυτό να το διαφημίζει. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω πραγματικά για 3 σεζόν που δουλέψαμε μαζί.
και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ποιες ήταν οι συμβουλές που σας είχε δώσει το καμαρίνι, γιατί ξέρω ότι το είχατε καταφύγει αυτό το καμαρίνι με καλλιτέχνες. Πολλές φορές καθόμασταν εκεί παρέα και μέχρι αργά το πρωί. Και αυτό που μου έλεγε πάντα και τη δύναμη του τραγουδιού. Μου λέει να ψάχνεις, το τραγούδι είναι αυτό που θα σε φέρει απέναντι. Το καλό τραγούδι. Αυτό που θα σε κάνει να αγαπηθείς περισσότερο από τον κόσμο. Συμβουλές ανεκτίμητες, μεγαλοκαρδία. Ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είχε κλείσει την πόρτα του στο καμαρίνι του. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή καρδιά. Και πάντα δίπλα σε όλους. Στη συναυλία που έδωσε στο Θέατρο Πέτρας για τα 40 χρόνια καριέρας του, πορείας του στο τραγούδι, είχε 17.000 κόσμο. Ήταν η συναυλία που δάκρυσε ο Βασίλης Καράς μπροστά στην αγάπη 17.000 ανθρώπων που βρέθηκαν για να τραγουδήσουν τα τραγούδια του, να το χειροκροτήσουν και να τον τιμήσουν. Και είπε, ολοκληρώθηκα σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Η Βούλα Πατουλίδου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Βαρύ το κλίμα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα για το τελευταίο αντίο του Βασίλη Καρά. Θέλω να μας πεις δύο πράγματα για τη δική σας σχέση, πότε γνωριστήκατε, αν τον είχες δει τώρα τελευταία που έδινε τη μεγάλη του μάχη με τον καρκίνο. Είναι σαν να γεννηθήκαμε μαζί παρότι δεν είχαμε την ίδια ηλικία. Κακά τα ψέματα, όταν ένας άνθρωπος αφήνει τέτοιο ίχνος στις ζωές των ανθρώπων, σημαίνει ότι κάτι πάρα πολύ καλό έχει κάνει σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ακούω τώρα τους νέους τραγουδιστές. Θα αρέσει, δεν θα αρέσει το τραγούδι, το είδος του τραγουδιού που υπηρετούσε, αλλά όταν κάποιος στο δικό σου αχ, στο δικό σου τον πόνο, τον έχει ντύσει με μουσική, τον έχει ντύσει με λόγια, γίνεται το δικό σου απάνγιο. Το πλέον εντυπωσιακό για τον Βασίλη είναι το ότι στα κέντρα που τραγουδούσε, έβλεπες 15άρια, 17άρια, 18άρια, κάτω από 30 χρονών και να ξέρουν όλα τα λόγια. Δεν είναι εύκολο. Δέστε καινούριους τραγουδιστές ή ακόμη και παλιότερους. Ο Βασίλης το είχε καταφέρει επειδή ακριβώς ήταν μια καλή, καθαρή ψυχή. Το απάνγιο του καθενός. Εμείς γνωριστήκαμε, καλά τι γνωριστήκαμε, σιω είπα, είναι σαν αυτό που σας λέω ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Σε ξέρω όμως και με ξέρεις γιατί αναγνωρίζεις τα μάτια του άλλου αυτή την ίδια ποιότητα ανθρώπου. Οπότε αγαπιέσαι, γιατί δεν είναι θέμα φιλίας, είναι θέμα χημίας. Και η χημία μας ήταν πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και με την Ειρήνη την κορίου, την πιτσιρίκα του και με τη γυναίκα του, όπου γιόρταζε κιόλας. Εντάξει, γιορτή πάρα πολύ δύσκολη, άσχημο το δώρο, δύσκολο το δώρο που της προσέφερε ο άντρας της, αλλά ειλικρινά ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πέρα από όλα του τα άλλα προσόντα, αλλά έφυγε ένας πολύ καλός άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε και το λαϊκό προσκύνημα, γι' αυτό βλέπετε μάτια κλαμμένα, βουρκωμένα, που όμως θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν απάνγιο. Το λέω γιατί η λέξη μου αρέσει. Απάνγιο και παρηγοριά στα τραγούδια που έχει αφήσει παρακαταθήκη. Και μην ξεχνάτε, ψάξτε τα σας παρακαλώ, έχει γράψει και για την Κύπρο τραγούδια, τα οποία ίσως να μην τα έχει γράψει κανείς άλλος. Λέω για και λέξεις και μουσικές. Απίθανες και τόσο στοχευμένα καλές που λες. Ο Βασίλης, ναι, ο Βασίλης. Ο Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να σου πει, να μιλήσει για τα πάντα, να ξέρει από το συναίσθημα μέχρι και την ιστορία και το γεγονός. Ήταν ένας άνθρωπος που ό,τι έλεγε υπήρχε λόγος για να το πει. Και ό,τι ακριβώς, έκανε λόγος για να το κάνει. Και γνώση να μην είχε, την αποκτούσε με την πρώτη κουβέντα που θα άκουγε από τον συνομιλητή. Είναι αυτό που λέμε καθαρή ψυχή. Ένα χωράφι γόνιμο που πάντοτε έβγαζε λουλούδια. Μα γι' αυτό που είπατε, κύριε Πατουλίδου, ότι ανεξαρτήτως αν άκουγε τη μουσική του ή όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συγκινηθεί με το φευγιό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα τώρα θα τον ανακαλύψουν και αυτοί που δεν τον είχαν αποδεχτεί εν ζωή. Τώρα θα ακούσουν τραγούδια που. Με την πρώτη κουβέντα που θα πει, με την πρώτη λεξούλα, θα είναι γνωστό. Άμα κουμπίζει, άμα κουμπά, άρα με εκφράζει. Τώρα θα τον ανακαλύπτουν περισσότεροι. Και εκτός από τη μουσική του κληρονομιά, Βούλα, στη Θεσσαλονίκη έχει αφήσει και μια άλλη κληρονομιά που όποιος δεν έχει επισκεφθεί, το χωριό της Ειρήνης. Δηλαδή, αν μπείτε εκεί μέσα, είναι όλα με τόσο αγάπη και τόσο προσωπικό ενδιαφέρον και φροντίδα από τον ίδιο φτιαγμένα. Ακριβώς.
που νομίζω ότι οποιοδήποτε περνάει απ' έξω έτσι νιώθει και τώρα ένα παραπάνω, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν θα είναι ανάμεσά μας, θα νιώθει την παρουσία του μεγάλου Βασίλη Καρά. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που έχει κάνει στο, έχοντας το βαπτίσει με το όνομα της εξελάντρας της κορούλας του. Οπότε, εντάξει, υπάρχει και αυτή η παρακαταθήκη, και όπως προφανώς και πολλές ακόμη που δεν θα τις μάθουμε ποτέ, γιατί έζηνε και ξεχνούσε. Βούλα μου, βοηθούσε και ξεχνούσε. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό παράδεισο να έχει. Να είναι ελαφρύ το συννεφάκι. Να είναι ελαφρύ, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος και εκείνος μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Καρά βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να είναι δίπλα και στη γυναίκα του Χριστίνα και στην κόρη του Ειρήνη, γιατί ήταν και φίλοι και συνεργάτες και κουμπάρι. Χθες το βράδυ στον Βόλο ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη Καρά με όλους τους βοιώτες να συμμετέχουν σε αυτό. Πάμε να δούμε. Εκεί ψηλά που είναι, με χιλιάδες κόσμο, μπράβο σας. Ένα τραγούδι σιγά σιγά όλοι μαζί, να δω το θέλετε. Όλοι όμως. Όλοι όμως. Θα τραγουδήσουν όλοι μαζί μας. Σιγά, όλοι το ξέρετε, όλοι το ξέρετε. Για να δω. Όλοι το ξέρετε, όλοι το ξέρετε. Για πάμε, μαέστρο. Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μιλώ. Όλοι μαζί. Δεν πάω πουθενά. Για πάντα Βασίλη κοντά μας, ο κόσμος κοιτάει αγάπη, δεν σ' αφήνω. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο σας. Ήταν μια στιγμή που πραγματικά βλέπεις και έμαθα και εγώ όταν βρέθηκε ο Αχιλλέας Μπέας εκεί στον Ιερό Ναό, στην Αγία Σοφία, με πόση αγάπη βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια. Δύο φίλοι πολύ καλοί, δύο στήθη. Φίλοι αδελφικοί, επιστήθη και κουμπάρι στη ζωή. Πολλές συνεργασίες, πολλές φορές έτσι, σε χώρους, σε νυχτερινά κέντρα, πολλές συνεργασίες του Βασίλη Καρά με τον Αχιλλέα Μπέο. Εντάξει, είναι μια ολόκληρη ιστορία που την τιμά ο κύριος Μπέος σε αυτή την περίπτωση και καλά κάνει, γιατί έτσι το αισθάνεται και έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Συμφωνώ. Λοιπόν, χθες το βράδυ πετύχαμε στο αεροδρόμιο εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που επέστρεψε από την Θεσσαλονίκη. Πάρτε τον κύριο Μπέο από δίπλα μου. Ναι, για να πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, τον πετύχαμε, μίλησε στην κάμερά μας, θέλω να δούμε τι είπε. Πάμε να το δούμε. Γεια σας κύριε Αργυρέ. Συγγνώμη για μια συνέντευξη. Χρόνια πολλά, συλληπιτήρια και για σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Ναι, συγγνώμη. Έλα, μα. Συγγνώμη, μιλάω με τη μητέρα μου. Ευχαριστώ. Μία ευχή για τον Βασίλη Καρά που έφυγε. Μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Γενικότερα. Μεγάλη απώλειά του. Στους... στην οικογένειά τους. Ναι, συγγνώμη, έχω και θα λείψει. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά. Μάλιστα. Σπουδαίος. Πραγματικά βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εμφανίζεται αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, οπότε τον είδαμε χθες και στον Ιερό Ναό να αφήνει ένα λουλούδι. Θα μπορούσε να σταθεί και 5 λεπτά, βέβαια, να μιλήσει πάνω για τον Βασίλη Καρά. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι θα μπορούσε να λίγο... κάτσει. Θα μπορούσε να είναι λίγο στενάχρονο. Λες, μαμά, θα σε πάρω σε λίγο. Πολύ σημαντικό. Και κάνει, ναι. Λες τη ώρα. Δεν ξέρω τώρα, ήταν λίγο. Ίσως και ο ίδιος δεν ξέρω πώς το χειριστεί. Για να μην. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να περίμενε τις κάμερες και ένιωσε λίγο αμηχανία. Καταλαβαίνεις αυτή τη μέρα για ποιο λόγο ήρθαν οι κάμερες όμως. Εγώ δεν μπορώ να. Βασίλη Καρά, στέκεσαι και μιλάς στην κάμερα. Και λες αυτά που είναι να πεις. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εάν ήταν και μια επόμενη ερώτηση, θα μπορούσα να πει παιδιά, δεν τότε θέλω να μιλήσω. Τότε ευχαριστώ να πάρα πολύ, φεύγω. Αλλά όταν για τον Βασίλη Καρά, για έναν άνθρωπο που έφυγε και έχει φύγει, γιατί την προηγούμενη στιγμή έχει πάει στην εκκλησία, θα έπρεπε ο Κωνσταντίνος για μένα και τον Βασίλη να σταματήσει. Και ξέρεις ότι γι' αυτό σε περιμένουν. Ξέρεις ότι γι' αυτό σε περιμένουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Βασίλη που έφυγε. Βγάζει τα ακουστικά, είναι ιερό πρόσωπο, το ιερότερο η μητέρα. Λες, επένω σε λίγο μαμά να κάνω δύο λόγια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ήταν λίγο στεναχωρημένο. Δεν καταλαβαίνεις αυτή τη συμπεριφορά εννοείς. Κανένα να σου πω. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα όταν θέλει να μιλήσει, όταν θέλει να μην μιλήσει. Αυτό είναι να φέρει το δικαίωμα του καθενός. Απλά είναι τέτοια η στιγμή, τέτοιες ημέρες και τέτοιο το μέγεθος του ανθρώπου που έχει φύγει,
Είναι λάθος διαχείριση. Λάθος διαχείριση. Αποκεκτημένη ταχύτητα και επειδή συνηθίζει να το κάνει αυτό ο Κωνσταντίνος Αργυρός, να μην δίνει στις κάμερες πάρα πολύ υλικό και πολύ ζουμί, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ πρέπει λίγο το διαρχείο να πει: μιλάω για τον Βασίλη Καρά. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Στέλνουμε για λίγο και φεύγουμε. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Αν δεχτεί κάποια άλλη ερώτηση που δεν τότε αφορά, φύγε. Να σηκωθεί και να φύγει, επειδή δεν θέλω να μιλήσω. Συνεχίζει κανονικά το δικό. Και με στεναχωρεί γιατί δεν ταιριάζει με το προφίλ του Κωνσταντίνου. Δεν το έχω συνηθίσει αυτό από τον Κωνσταντίνο, γι' αυτό με στεναχωρεί. Συμφωνώ πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από χθες έχουμε επικοινωνήσει με τους πάντες, με όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή του Βασίλη Καρά και με κάποιον μαγικό τρόπο. Η αλήθεια είναι πως όλοι στο καλλιτεχνικό στερέωμα το μουσικό έχουν κάποια κοινή στιγμή στην καριέρα τους μαζί του. Με πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Ναι, υπάρχει όμως κάτι σημαντικό εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μίλησαν για τον Βασίλη Καρά που δεν περίμενε ότι θα μιλήσουν γιατί ήξερε ότι δεν είχαν συνεργαστεί. Πήγε να αποτίσει φόρο τιμής ο Κώστας Μακεδόνας. Έγραψε tweet η Ελευθερία Αρβανιτάκη που καμία σχέση με τον Βασίλη Καρά δεν είχε τύχει να διασταυρωθούν οι δρόμοι τους επαγγελματικά. Ο Γιώργος Νταλάρας βγήκε στο Παλάς εκείνη τη βραδιά και ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο στον κόσμο που δεν το ήξερε εκείνη τη στιγμή που έγινε. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση και αν θες ήταν και μια υπόκληση αυτών των ανθρώπων προς τον Βασίλη Καρά. Δεν μπορεί λοιπόν οι δικοί του να μην μιλάνε. Υπήρχε και στιχουργός ο οποίος είχε και απορία γιατί τέθηκε ισορρός του Βασίλη σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Νίκος Μωρέτης στο Twitter. Μιλάς σοβαρά τώρα. Δεν το ήξερα αυτό. Εγώ το είδα. Ντροπή του. Ντροπή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ατόπιμο. Καλά, εδώ υπήρχε και φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έκανε το γύρο του Twitter και τον site. Καλά, αυτό μεγάλη χιδαιότητα. Που ήταν ότι πιο χιδαίο έχει μπορεί να δεν μπορούσα να πιστέψω την αλήθεια αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει άνθρωπο που το έκανε αυτό. Αποκλείεται. Μέσα από το νοσοκομείο, δηλαδή αυτή την ντροπή, ποιο το σκέφτηκε. Ποιο πάτησε το OK για να ανεβεί αυτή η φωτογραφία, ρε παιδιά. Αυτό είναι η είδηση, ρε παιδιά. Έχουμε ξεφτυλίσει και το θέμα είδηση. Αυτό είναι η είδηση. Αυτό τώρα με το στιχουργό εμένα με ενοχλεί γιατί. Γιατί ο Νίκος Μωρέτης αυτή τη στιγμή είναι από τους νούμερο ένα στιχουργούς και γι' αυτό μίλησα πριν για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, όταν βγαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό και βγάζει ανακοίνωση, ναι. Αγαπητέ Νίκο Μωρέτη και ο Πρωθυπουργός, όπως πολύ σωστά είπες, κράτα λίγο την εντεχνίλα σου, κράτα λίγο και όλα τα άλλα που σε χαρακτηρίζουν και μην κρίνεις αν πρέπει κάποιος να τεθεί ή όχι στο λαϊκό προσκύνημα. Γιατί εμένα. Αυτή η ροή του κόσμου προς το λαϊκό προσκύνημα στο Βασίλη Καρά μου θύμισε δύο άλλες στιγμές σημαντικές. Το λαϊκό προσκύνημα στη Μελίνα Μερκούρη και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σου κλείνει λοιπόν το στόμα ο κόσμος. Όταν ο κόσμος δείχνει ότι το θέλει το λαϊκό προσκύνημα, περιττεύει δική μου γνώμη να πω δεν έπρεπε. Μπράβο. Θα με αποστομώσει αν το πω ο κόσμος. Και να σου πω κάτι, είναι και κάποιες φορές στη ζωή που δεν πειράζει να κάνουμε και λίγο σιωπή. Είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή και λίγο σιωπή να ακριβώς. Κάνουμε κάποιες φορές μπροστά στον πόνο ή στο χαμό ενός ανθρώπου που συμμερίζεσαι ή όχι, απολύτως δικό σου δικαίωμα και σεβαστό. Κάνει λίγο μια σιωπή. Ακριβώς. Λέει ο Ντόνι, και μήπως δεν κατάλαβα κάτι. Αντιδρώ έτσι γιατί δεν το ξέρω, μου το πει εσύ τώρα. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι, μπορεί να είναι. Αν δεν το έχει πει ο Νίκος Μωραήτης. Να έχω κάνει λάθος εγώ και να δεν το έχει. Δεν είπα αυτό. Δεν σχολίασε αυτό το πράγμα ο Νίκος. Λέμε τώρα να πω καλά, αλλά άσε να τον κλάψουν αυτοί που τον άκουν. Ποιο ερώτησε, έχουμε γίνει όλοι στην κοινωνική εκπρόσωπη του εαυτού μα. Πε τα λίγο πιο καθαρά γιατί ο κόσμο δεν μπορεί να καταλάβει ούτε και εμεί. Λέει, εγώ δεν άκουγα καλά, αλλά άσε να τον κλάψουν αυτοί που τον άκουν και τον γούστανα. Ποιο ερώτησε, έχουμε γίνει όλοι στην κυβερνητική εκπρόσωπη του εαυτού μα που νιώθουν την υποχρέωση να βγάλουμε ανακοίνωση στο social media. Σε κάθε θάνατο. Και πάλι λάθος. Ναι, σχολιάζει. Και πάλι λάθος. Δεν μη σχολιάσει. Αυτό που είπε η Ελένη. Μην είχε σιωπή. Όχι, μη ζητά συγγνώμη γιατί και αυτό. Συγγνώμη γιατί εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Δεν είναι, δεν έκρινε το λαϊκό προσκύνημα. Σωστά. Δεν έκρινε το λαϊκό προσκύνημα, αλλά και πάλι υπερβάλλει. Δεν θα κρίνει εκείνο ποιο θα μιλήσει για τον Βασίλη Καρά. Για τον Βασίλη Καρά θα μιλήσει όποιο γουστάρει, γιατί από ό,τι φάνηκε μίλησε τελικά με την απλότητα και την αμεσότητα που έχει ένα λαϊκό τραγουδιστή στου πάντε. Από τον χαμηλότερο μέχρι τον υψηλότερο. Έλα τώρα θα κρίνει ο Νίκο Μωραήτη. Ποιο θα μιλήσει για τον Καρά, παιδιά, σχολιάζει κάτι άλλο ο Νίκος τώρα. Είναι λάθος αυτό που σχολιάζει. Δεν είναι λάθος ακριβώς. Γιατί βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία. Είναι ένα άλλο φαινόμενο αυτό που συμβαίνει. Δικαίωμά του. Να τελειώσω λίγο από τον μου. Είναι κάτι άλλο που σχολιάζει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μόνο και μόνο για να αλλιεύσουν ένα κλικ, για να βγάλουν κάποιοι στι οθόνε άτι είπα αυτού του Βασίλη Καρά. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση μαζί του βγαίνουν και λένε άνθρωποι είναι άλλο αυτό το άλλο. Εγώ πιστεύω δεν ισχύει. Όσοι μίλησαν και γι' αυτό εγώ συγκινήθηκα. Γιατί είδα ανθρώπους να μιλάνε για τον Καρά που δεν το περίμενα και κατάλαβα ότι τους είχε μιλήσει στην καρδιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ο ίδιος του μιλούσε σε όλο τον κόσμο. Ποιος θα κρίνει αν όλος ο κόσμος να μιλήσει για εκείνον. Σε αυτούς απευθυνόταν, αυτοί έχουν να πούν μια ιστορία και δεν είναι κακό να τη μοιραστεί. Γιατί τέτοιες ώρες να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Γιατί είναι και αυτό ένα φαινόμενο, παιδιά. Ανούσιο και μικρό. Μπροστά σε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη. Και και οι άνθρωποι των media που θέλουν να μιλήσουν από αγάπη του κόσμου πάντα. Που βλέπουμε. Και ας μείνουμε στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα σε όλους, ανεξαρτήτως
ανεξαρτήτως, ανεξαρτήτου ηλικίας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να τον νοιάζει τι πρεσβεύει ο καθένας, ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αφορούσε τους πάντες, μίλησε στην καρδιά όλου του κόσμου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε και την πομπή να φτάσει στο κοκκινοχώρι στην Καβάλα για να έχουμε την εικόνα από εκεί. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι ζωντανή η εικόνα. Βλέπετε ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερος κόσμος καταφτάνει στο κοκκινοχώρι για το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Καρά. Αυτές είναι εικόνες εχθές από τον Ιερό Ναό στην Αγία Σοφία. Προηγούμενες ήταν εκεί, θα είμαστε εκείνο ο δημοσιογράφος μας. Σε λίγο, επιστρέφοντας, θα δούμε τι συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Όπως παλιά το πλοίο στα δύο, εγώ καμάρα και εσύ. Εδώ είμαστε και σήμερα από το πρωί στην εκπομπή φυσικά την αφιερώνουμε με όλη μας την αγάπη και την καρδιά και με όλο μας το θαυμασμό στο Βασίλη Καρά. Ο θάνατος του οποίου βύθισε στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα. Και ακούμε τραγούδια, πόσες συνεργασίες. Εδώ με τον Γιώργο Θεοφάνου σε αυτή τη συνεργασία. Έτσι. Μιλάμε ότι έχουν γράψει για τον άνθρωπο αυτό. Και ο Φίβος. Και τον Δημήτρη Χάνομαι δεν έγραψε ο Θεοφάνου. Βεβαίως, που ήταν αφιερωμένο στον πολύ καλό του φίλο. Στον Δημήτρη Παπαϊλία, έναν άνθρωπο Σαλονικιό που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και έκτοτε μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, ο Βασίλης Καράς δεν μπόρεσε ποτέ να πει το τραγούδι αυτό. Τον Δημήτρη Χάνομαι. Γιατί του. Πραγματικά τον έκανε να κλαίει, να η συγκίνησή του. Δεν μπορούσε να κατακλείζεται από τη συγκίνησή του και να μην μπορεί να το τραγουδήσει. Και αυτό που λέγαμε για το πώς οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι από διαφορετικό χώρο, είναι μαζί με τον Βασίλη Καρά. Σκεφτείτε πως έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Αυτό. Που υποτίθεται ότι είναι ο πιο πετυχημένος pop τραγουδιστής και δημιουργός. Έγραψε λαϊκό δίσκο για τον Βασίλη Καρά με τεράστιες. Εκείνη την εποχή με τρεις νέους είχε συνεργαστεί, γιατί ήταν τέλη των 90s όπου συνεργάζεται με το Φίβο, που ήταν έκπληξη. Ότι θα συνεργαστεί με το Φίβο, γιατί τότε ο Φίβος έγραφε πιο pop. Μετά κάνει το Μιχάλη Ρακιτζή, το με έχει κάνει αλήτη. Και μετά τον Γιώργο Θεοφάνου, που ήταν νέοι όλοι. Εδώ, παιδιά, ήταν ο άνθρωπος που γέννησε, έβγαλε, έδωσε το βήμα στον Παντελή Παντελίδη. Ένα παιδί που μέχρι τότε το γνωρίζαμε, το γνώριζαν όσοι έβλεπαν YouTube, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στην επιτυχία και στην κορυφή. Τον συμβούλευε, ήταν δίπλα του σε κάθε του βήμα. Δημιούργησαν μαζί μια φιλία και μια σχέση που ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Και τον πήγε και στην ισχυρότερη δισκογραφική εταιρεία. Πού ήταν ο Βασίλης Καράς τότε, τι μήνος. Τι ωραία που έχουν κάνει και ντουέτο μαζί και υπάρχει δισκογραφημένη συνεργασία τους. Υπάρχει πια αυτές οι δύο φωνές. Ήταν και ένας θάνατος του Παντελή, ο οποίος πραγματικά συγκλώνησε τον Βασίλη Καρά, γιατί και εκείνος χάθηκε πάρα πολύ άδικα στα 33 του. Ήταν άλλη μια τραγική στιγμή. Πολύ τραγική ιστορία. Που ζήσαμε με την είδηση του θανάτου του Παντελή, με το τραγικό δυστύχημα. Αλλά αυτό αποδεικνύει πόσο ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο δοτικός. Ναι. Δηλαδή, το να πάρεις από το χέρι ένα παιδί, το οποίο καμία σχέση δεν είχε με δισκογραφικές, με τραγουδιστές, κυκλώματα, συστήματα, πράγματα. Και που στο ίδιο κοινό με σένα, έτσι, γιατί και αυτός λαϊκός τραγουδιστής. Θα μπορούσε να πει ότι αν πάρει ένα pop να το βοηθήσει, ναι, δεν με απειλεί. Ξέρεις αλλά... όμως γιατί τον πήρε, ήταν... τι είπε. Ήταν σαν και εμένα μικρός. Μου θυμίζει τον εαυτό μου μικρό. Και τον πήγε στην κορυφαία ψυχογραφική εταιρεία, όπως είπε. Αυτό στη μήνυμα. Όπως εδώ, να τον πήγε κάπου. Στη μεγαλύτερη εταιρεία. Πάμε μέχρι το κοκκινοχώρι. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε και ο Αντώνης Ρέμος στην Καβάλα για να βρεθεί, να ποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του Βασίλη Καρά. Βλέπετε εδώ την άφηξή του. Είναι όλοι βαθιά συγκινημένοι και σε κλίμα οδύνης συμβαίνει αυτό. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουν και την ποπή να καταφτάσει που ξεκίνησε σήμερα το πρωί από την Θεσσαλονίκη. Αφού η σωρός του τέθηκε χτες σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, σήμερα το πρωί ξεκίνησε για την Καβάλα, τη γενέτειρα πόλη του Βασίλη Καρά, εκεί όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός στάφος της μητέρας και του πατέρα του. Αναμένονται πολλοί τραγουδιστές. Ανάμεσά τους έρθει και η Δέσποινα Βανδύ, γνωρίζουμε. Είναι από χτες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση. Και ο Αντώνης και η Δέσποινα από τους πολύ στενούς του ανθρώπους. Ο Αντώνης ο Ρέμος είχε πολύ πολύ μεγάλη φιλία με τον Βασίλη. Ο Βασίλης συγχαίρθηκε στο γάμο του Αντώνη μαζί με την κόρη του την Ειρήνη και μου έλεγε ότι καθόμασταν δίπλα-δίπλα ότι τον καμαρώνω σαν γιο μου. Χαίρομαι που βλέπω ότι κάνουν πράξη την τιμή, ότι τον τιμούν αυτόν τον άνθρωπο στην πράξη. Είναι εκεί, είναι στην κηδεία. Και όχι εξ αποστάσεως και μόνο με πώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη ζωή, την πορεία του Βασίλη Καρά.
μέσα και από δικές του διηγήσεις, να θυμηθούμε όσα έχουμε ξεχάσει και να μάθουμε όσα δεν γνωρίζαμε. Παρακαλώ. Για να μου δίδαξε η ζωή μου, η σκηνή, όλα αυτά που πέρασα στα 40-50 χρόνια να γονατίζω με τους ανθρώπους που σέβομαι. Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή. Από το βορρά μέχρι το νότο, η Ελλάδα θρηνεί. Αυτή η παραμονή Χριστουγέννων ήταν σίγουρα διαφορετική και δύσκολη. Ήταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν έγινε γνωστή η είδηση της απώλειας του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή Βασίλη Καρά. Πήρα την ψυχή μου και φύγα, να βρω λιγάκι ουρανό. Ο αγαπημένος τραγουδιστής που έδινε μάχη με την επάρατη νόσο και νοσηλευόταν στην εντατική τις τελευταίες μέρες με κορονοϊό, άφησε την τελευταία του πνοή στα 70 του χρόνια, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, 24 Δεκεμβρίου από ανακοπή. Το πάλεψε και αυτό παλικαρίσια, όπως πάλεψε για όλα όσα πέτυχε στη ζωή του. Ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Ποτέ δεν έχασε στιγμή την πίστη και το κουράγιο του, ό,τι και αν του έφερε η μοίρα. Γέλα μου, όπως και χθες γέλα. Στα μάτια σου δεν θέλω, αλλά δάκρυα. Γεννημένος στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, ο Βασίλης Κεσογλίδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μεγάλωσε από τα 10 του στη Θεσσαλονίκη, δουλεύοντας από μικρό παιδί για την επιβίωση. Λατρεύει το τραγούδι και μόλις 16 χρονών κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο πρόσφυγας στη γειτονική συνοικία του Ευόσμου. Η ιδιαίτερη φωνή του μαγεύει. Ο θάνατος του πατέρα του όμως, έναν χρόνο αργότερα, αλλάζει όλα τα δεδομένα στη ζωή του. Και ο Βασίλης βγαίνει στο μεροκάματο. Πουλάει κουλούρια, λαχεία, παράλληλα τελειώνει το γυμνάσιο και φυτά στην τεχνική σου. Αν γραφτό να είναι ο έρωτας της ζωής του, την Χριστίνα του, τον κρατάει στη στεριά. Από 20 χρονών παντρεμένοι και πάντα στήριγμα ο ένας για τον άλλον, όλη τους τη ζωή. Μια ευτυχισμένη ζωή που συμπληρώθηκε απόλυτα με τον ερχομό της κόρης τους, Χρυσοβαλάντος Ειρήνης, που ήταν η μεγάλη λατρεία του άρχοντα του τραγουδιού. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται φίρμα γρήγορα. Προσγειωμένος και κατασταλαγμένος όμως, τα πρώτα χρόνια παράλληλα με τα νυχτερινά μαγαζιά, ο Βασίλης Καράς εργάζεται και ως μηχανικός. Χρηματοδοτεί ο ίδιος τους πρώτους δίσκους του, αφού όταν το 1976 τον κατεβάζει στην Αθήνα ο Μίμης Πλέσας και τον πάει σε δισκογραφική, δεν υπάρχει θέση για άλλη λαϊκή φωνή, αφού μόλις είχαν κλείσει εκεί τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. 13 χρόνια μετά, η μεγάλη επιτυχία έρχεται. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα. Νύχτα ξελογιάστρα τραγουδάει και το σουξέ που τόσα χρόνια έψαχνε έρχεται και του ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της νύχτας και της δισκογραφίας. Πέστε στην αγάπη μου, να'ρθει να με βρει. Όπου και να βρίσκεται, να με θυμηθεί. Η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή. Μια τεράστια καριέρα για έναν τεράστιο άνθρωπο που όσοι τον γνώρισαν μόνο καλά λόγια έχουν να πούν για εκείνον. Ένας καλλιτέχνης που πάντα βοηθούσε, όπου και όπως μπορούσε. Τώρα καμιλώστε τα... Έκαναν την εμφάνισή τους. Λίγο πριν από μια εμφάνιση με τον Γιάννη Πλούταρχο στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με πόνους στο στομάχι. Οι γιατροί του συστήνουν να νοσηλευτεί και να ακυρώσει το live. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω. Τόσος κόσμος περιμένει να δουλέψει μαζί με μένα και δεν θα τον κρεμάσω. Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε γρήγορα, έλεγε στους γιατρούς. Και αυτό έκανε. Πήγε στο κατάμεστο μαγαζί με την μεταλούδα στο χέρι και τον γιατρό που τον παρακολουθούσε στα παρασκήνια. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, κάνει την τελευταία, όπως αποδείχθηκε, live εμφάνισή του στην πρεμιέρα του Just the Two of Us και ξεσηκώνει κοινό και τηλεθεατές. Στο χώρο αρχίζουν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που τον θέλουν να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Πάντα αξιοπρεπής και περήφανος, ο ίδιος δεν χάνει στιγμή την αυθεντικότητα και το χαμόγελό του. Τον περασμένο Μάιο κάνει μετά από καιρό δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, 45 κιλά πιο αδύνατος και αγνώριστος. Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε μετά από πολύ καιρό.
Καιρός δεν ήταν, ναι. Τη βρέχει κιόλας. Ρωτάει πολλοί κόσμο για την υγεία σας. Μετά από πολύ καιρό η πρώτη σας εμφάνιση. Δεν είμαι καλά, ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους χιλιάδες θαυμαστές σας που όλο αυτό το διάστημα ανησυχούσανε. Ναι, να έχουν μέσα τους δύναμη και πιστεύω. Από τις αρχές του φθινοπόρου, ο αγαπημένος τραγουδιστής μπαινοβγαίνει συχνά στο νοσοκομείο. Και στις αρχές του Οκτωβρίου κυκλοφορούν fake news στο διαδίκτυο ότι ο Βασίλης Καράς έφυγε από τη ζωή, αναστατώνοντας φίλους και συγγενείς. Λίγες μέρες αργότερα, ο ίδιος βγαίνει σε live τηλεφωνική επικοινωνία στο Fame Story και στον φίλο του Νίκο Κοκλώνη, εμφανώς συγκινημένος για την αγάπη που λάμβανε από τον κόσμο. Πόσο σ' αγαπάμε και πόσο μας έχεις λείψει, δεν φαντάζεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτή την κυρούλα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο τον ελληνικό λαό και όλο το συνάθμι για το ενδιαφέρον και αυτά που δείχνει για την αγάπη τους, τίποτε παραπάνω. Η αγάπη είναι θέμα. Σ' αγαπάει όλη η Ελλάδα, Βασίλη. Εμείς περιμένουμε σύντομα να είσαι κοντά μας. Είμαι δίπλα σου, αγόρι μου, είμαι δίπλα σου, όπως και εσύ. Ο Θεός θα μας δίνει δύναμη να είμαστε γεροί και να βλεπόμαστε. Βασίλη. Βασίλη μου, αγάπη μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ και χαίρομαι που σ' ακούω δυνατό και καλό και νιώθω ότι είσαι ξανά ο Βασίλης έτσι όπως τον ξέρουμε και όπως σε αγαπάμε και όπως σε νιώθουμε. Σ' αγαπάω πολύ, αδερφέ. Πιτσιρίκο, είμαι εδώ. Το ξέρω, θα είσαι για πάντα εδώ. Πάντα θα είσαι εδώ, Βασίλη. Ευχαριστώ, παιδί μου. Λίγο καιρό αργότερα κυκλοφορεί και η νέα και η τελευταία, όπως αποδείχτηκε, δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Είμαι εδώ». Έχει κλειδαριά η καρδιά της. Ο Ζαφύρης Μελάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μελά, καλημέρα. Ξέρω ότι βρίσκεστε στην Καβάλα ήδη. Καλημέρα σας. Ήσασταν πολύ φίλοι με τον Βασίλη Καρά, πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αρκετές δεκαετίες. Μαζί ξεκινήσαμε την καριέρα μας, μαζί ήμασταν στα παιδικά μας χρόνια. Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά, αλλά δόξα τω Θεώ φτάσαμε στο στόχο μας. Βλέπουμε τώρα, κύριε Μελά, αν μου επιτρέπετε, έχουμε τώρα ζωντανή εικόνα από το Κοκκινοχώρι που φτάνει η πομπή με τη σωρό του Βασίλη Καρά. Βλέπουμε το πλήθος του κόσμου που είναι εκεί. Στο τελευταίο του αντίο. Είμαι πολύ κοντά. Τώρα θα προλάβω. Πλήθος κόσμου, χειροκροτεί. Έχει κλείσει το δρόμο. Έχει βρεθεί εκεί φυσικά. Δεν μπορεί να περάσει. Η νεκροφόρα, δεν μπορεί να περάσει. Για το τελευταίο αντίο στο Ζαφύρι Μελά, στον Βασίλη Καρά, ο κόσμος χειροκροτά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Πολύς κόσμος. Μεγάλο χειροκρότημα και είναι συγκινητικές στιγμές, παιδιά. Είναι συγκινητικά φορτισμένος όλος ο κόσμος και εδώ και εμείς που είμαστε στο στούντιο το βλέπουμε και έχουμε ένα σφίξιμο στην καρδιά, αλλά είναι. Και βλέπεις τη σιωπή. Υπάρχει εκεί που τη σεβασμός. Είναι ο σεβασμός αυτό. Είναι ο σεβασμός που δεν μιλά κανένας. Σήμερα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Τώρα στις 12 θα τελεστεί το Τρισάγιο στο κλεισάκι, στο Κοκκινοχώρι. Εκπληρώνει την τελευταία του επιθυμία με αυτόν τον τρόπο. Να τα αφήσει στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, που βρίσκεται ο οικογενειακό στάφος των γονιών του και της μητέρας και του πατέρα του. Αυτή τη στιγμή τώρα, 12 παρα 10, έφτασε η πομπή με τη σωρό του. Η πομπή ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί. Με πολύ κόσμο να την ακολουθεί, να τη συνοδεύει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο συνοδεύουν και τον Βασίλη Καρά 20 οχήματα. Στην τελευταία του κατοικία. Αυτή η σιωπή είναι συγκλονιστική, έτσι. Είναι ο απόλυτος σεβασμός. Είναι κοφαντική. Τόσες χιλιάδες κόσμου. Κύριε Μελά, εσείς γνωρίζατε. Μα ακούτε. Ναι. Γνωρίζατε όλο τον αγώνα αυτό που έδινε ο Βασίλης Καράς. Μιλούσατε μαζί του, είχατε επικοινωνία. Όχι, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Ήταν στο κρεβάτι του πόνου, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Απλά σεβασμός. Εντάξει, τι να το έλεγα. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Και όλοι περιμέναμε να σηκωθεί γερός και δυνατός, να επανέλθει, να γίνει γρήγορα καλά. Όλοι αυτό ελπίζαμε, αγάπη μου, αλλά δυστυχώς. Δεν το περίμεναμε.
μέτρα. Δυστυχώς. Έχοντας ζήσει, κυρία Μελά, όλη τη διαδρομή και όντας παράλληλη αυτή η δρομή, τι είναι αυτό που θα θυμάστε από το Βασίλη? Είναι πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε περάσει άπειρες στιγμές, άπειρες ώρες, άπειρες μέρες μαζί. Είναι τόσα πολλά που να τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πω. Λέγανε ότι ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, πάντως. Και ότι δεν είχε αλλάξει καθόλου. Όντως. Ο Βασίλης έτσι γεννήθηκε και έτσι έφυγε. Γενναιόδωρος, με μεγάλη ψυχή, με μεγάλη καρδιά. Οπότε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάσει και να είναι καλά οι συγγενείς και οι φίλοι για να το θυμούνται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά κι εσείς. Ζωντανή εικόνα αυτή τη στιγμή από το Κοκκινοχώρι. Η γυναίκα του Χριστίνα και η κόρη του Ειρήνη είναι υποβασταζόμενες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή το φέρετρο, το σηκώνουν οι άνθρωποι ώστε να εισέλθει στον Ιερό Ναό που θα τελεστεί το Τρισάγιο στη μνήμη του, ώστε μετά να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Η μπάντα συνοδεύει την Μπομπή, συνοδεύει τη Σωρό. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Και μιλάμε για ένα χωριό που έχει 200-250 κατοίκους. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε και όλη τη συνολική εικόνα, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που έχει ταξιδέψει, που έχει βρεθεί μέχρι την Καβάλα για να είναι εκεί στο τελευταίο αντίο, στον τεράστιο, στον αξεπέραστο Βασίλη Καρά. Βλέπετε τη γυναίκα του Χριστίνα και την κόρη του Ειρήνη. Τον κύριο Μπέο βλέπω από πίσω. Ο κύριος Μπερτάκης είναι πιο πίσω. Μπαίνουν όλοι μέσα στον ιερό, στο εκκλησάκι, για να τελεστεί το Τρισάγιο. Οι πολύ στενοί φίλοι, πολύ στενοί άνθρωποι της οικογένειας. Βέβαια για τον Βασίλη Καρά να πούμε ότι όλη η Ελλάδα ήταν φίλη του, όλη η Ελλάδα ήταν άνθρωποι του και γι' αυτό δεν σταματούσε γενναιόδωρα και με πολύ δωρικότητα και γενναιότητα να το δίνει αυτό σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό και τόσος πολλής κόσμος. Ο περατέρ μας, ο Δημήτρης Τσιόπλιος, έκανε ό,τι καλύτερο μπορεί για να βρίσκεται τόσο κοντά όσο και μακριά, σεβόμενοι όλοι, κυρίως το πένθος της οικογένειας και τις δύσκολες στιγμές που οι άνθρωποι αυτοί έχουν από εδώ και πέρα, περνάνε εδώ και τρεις μέρες και για εκείνους συνεχίζονται, όπως είναι απολύτως. Είναι μια απώλεια που πρέπει να διαχειριστεί ο άνθρωπος. Λογικό. Και είναι και δύσκολες οι στιγμές. Και πρέπει να, ξέρεις, να σταθεί το πένθος, να το βιώσουν το πένθος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ ο κόσμος, τόσο πολύ η ένταση, που ακόμα και να. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Μέρη, είναι τόσο μεγάλη η απώλεια για τη στενή οικογένεια, για τη γυναίκα του και το παιδί του και τον αδερφό του, που τον είδα και εκείνον καταβεβλημένο στις διώσεις του. Στις δηλώσεις του και συγκλονισμένο, που για όλους εμάς την άλλη μέρα θα περάσει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πορευτούν και να συνεχίσουν με αυτή την απώλεια. Ο κόσμος χειροκροτεί, ο κόσμος βρίσκεται εκεί για το τελευταίο αντίο, στο τελευταίο αντίο για τον Βασίλη Καρά, τον τεράστιο λαϊκό μας τραγουδιστή, τον πιο λαϊκό και ατόφιο άνθρωπο που πέρασε από το ελληνικό τραγούδι. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με τη ζωντανή σύνδεση από το Κοκκινοχώρι. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω. Βαριά η σημερινή μέρα, βαριά και για όλους εμάς, γιατί η ψυχή μας και το μυαλό μας και η καρδιά μας βρίσκεται στο Κοκκινοχώρι της Καβάλας, εκεί που αυτή την ώρα, αυτές τις στιγμές, γράφεται ο επίλογος μιας σπουδαίας ζωής, ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Βασίλη Καρά. Πλήθος κόσμου βρίσκεται εκεί για ένα φορό τιμής, για ένα ίστατο αντίο, αυτές τις δύσκολες πραγματικά ώρες του τελευταίου αποχαιρετισμού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη μας, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δύσκολες οι στιγμές και καταλαβαίνω ότι πιο δύσκολες για εσάς που τον έχετε ζήσει και πάρα πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά είμαι στο γιατρό γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από όλες αυτές τις μέρες που δουλεύω συνεχόμενα. Κατανοητό. Βλέπω και σήμερα. Τι ήθελα να πω, τι να πω για τον Βασίλη τον Καρά.
Λευτέρη, τι θυμάσαι από εκείνον, δηλαδή... Ένας εκπληκτικός συνεργάτης, φίλος, άνθρωπος, ντόμπρος, είχε λόγο. Είχαμε δουλέψει με μεγάλη επιτυχία μαζί, είχαμε βγει σε πολλές εκπομπές μαζί. Τι να πω, τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από 2 μήνες περίπου. Πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους, να του δώσω λίγο δύναμη και κουράγιο, γιατί ήξερα ότι ταλαιπωρείται 2 χρόνια, δίνει τη μάχη του. Του είπα να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί, που είχαμε γράψει ένα ντουέτο. Μου λέει, Λευτεράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ, απλά δίνω μεγάλη μάχη. Άμα τα καταφέρω, θα πούμε το τραγούδι μαζί, θα το πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ που με πήρες, που νοιάστηκες και μου δώσες δύναμη. Να πω καλό κουράγιο στη γυναικούλα του, στην κορούλα του. Ο Βασίλης πάντα θα είναι κοντά μας, τα τραγούδια του θα μας συνοδεύουν πάντα. Το τιμούμε πάντα όλοι οι καλλιτέχνες. Γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος που αγαπήθηκε από τον κόσμο, βγήκε μέσα από τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο, που δεν το φώναζε, δεν το έλεγε ποτέ. Είχε λόγο, ένας καλός άνθρωπος απλώς. Και τον αγάπησε πραγματικά κι όλος ο κόσμος, από όλων των ηλικιών. Ήταν αυθεντικός, ήταν αυτό που ξεκίνησε από φτωχαδάκι, όπως και εγώ. Και ο Θεός και ο κόσμος και η αγάπη του κόσμου τον φτάσανε να είναι ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς ερμηνευτές. Και μίλαγε με τα τραγούδια του μέσα στις καρδιές του κόσμου. Λευτέρη, είχατε και μια πολύ καλή συνεργασία το 1997 και τότε και οι δύο ουσιαστικά πρώτα ονόματα, το θυμάμαι εκείνο το σχήμα, και δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός. Πώς ήταν η συνεργασία σας, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Γιατί το μαγαζί του ήταν από τα πρώτα μαγαζιά της Ελλάδος, γιατί ήταν πάνω κάτω, 2 μαγαζιά ήταν και τα γεμίζαμε και τα 2. Είχατε μαζί τη Λίτσα Γιαγκούση και την Νατάσα Θεοδωρίδου ως νεότερες κοπέλες. Στον Απόλλωνα, στο σημερινό 22, κλαπ 22. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, κύριε Πανταζή, αυτό το τραγούδι που θα βγάζετε μαζί με τον Βασίλη Καρά, να το κυκλοφορήσετε έτσι κι αλλιώς έτσι προς τη μνήμη του, και για να έχουμε και αυτό το τραγούδι να το θυμόμαστε στη μνήμη του. Ναι, θα το βγάλω το τραγούδι και θα πω ότι είναι για τον Βασίλη, γιατί το είχαμε συζητήσει. Το είχα συζητήσει και με τον μαέστρο τον Γαβρίλ Γαβρίλογο και τον Γιάννη τον Γκιούρα. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν τηλεφωνικά μαζί μας. Καλό παράδεισο να έχει και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί τον αγάπησε ο κόσμος πραγματικά και είναι πάντα, θα το τραγουδάμε πάντα. Αυτό. Θα μείνει πάντα στις ζωές μας και στις ψυχές μας με τα τραγούδια του. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη μας. Καλησπέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό. Συνέχεια. Καλό. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να τη δούμε και τη φωτογραφία, γιατί πριν από λίγο βρέθηκε και στην Καβάλα και η Πάολα, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της. Ήτανε εδώ και εδώ υπήρχε μια πολύ σπουδαία και μεγάλη φιλία. Και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις ίδιες καταβολές, την ίδια έτσι λαϊκή ψυχή και δέθηκαν και ενώθηκαν από πάρα πάρα πολύ νωρίς, από όταν η Πάολα έκανε τα πρώτα της βήματα σε πίστες στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάντα έτσι φύλακα άγγελο τον Βασίλη Καρά από πίσω. Τους συνεργάστηκαν μαζί. Επίσης με τεράστια. Τότε στο θεάτρο που είχαν συνεργαστεί, που ήταν το σχήμα. Με τον Παντελή. Με τον Παντελή Παντελίδη, που θυμάμαι πήγε να κάτσει Σαββατοκύριακο εκεί πέρα. Είχε θεωρηθεί μία από τις μεγαλύτερες πρακτικές επιτυχίες της δεκαετίας, έχω να σας πω, εκείνη η σεζόν. Ήταν τεράστια η προσέλευση, διώχνανε κόσμο. Σε εκείνο το σχήμα, παιδιά, θα το είναι τώρα και το Βασίλη, αλλά δεν πειράζει, ο Βασίλης τον βόδισε τον Παντελή. Είχα μείνει πραγματικά άναυδη που βγήκε ο Παντελής να τραγουδήσει για πρώτη φορά και τραγούδησε, γιατί το χρονομετρούσα, 23 λεπτά. Και 23 λεπτά το μαγαζί ήταν όρθιο, ναι. Ξέραν τα τραγούδια του και μετά βγήκε ο Βασίλης και αντί να πει για τον εαυτό του, είπε, είδατε το παιδί. Γιατί του δόθηκε, ναι, και ακριβώς, ο χρόνος. Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι, είχα πάει στην πρεμιέρα με τη Μήνος, το θυμάμαι και ο Βασίλης βγήκε για να μιλήσει για το παιδί. Ξέρεις κάτι, αισθάνομαι ότι αυτά που στερήθηκε στο δικό του ξεκίνημα ο Βασίλης Καράς απλόχερα τα έδωσε σε όποιον πίστευε ότι τα άξιζε,
ανοίγοντάς τον το δρόμο. Γιατί όταν έχεις από πίσω σου, είσαι τραγουδιστής λαϊκός και έχεις σαν από πίσω σου τον Βασίλη Καρά, εδώ βλέπετε και τον Αντώνη Ρέμο. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, μια πολύ δυνατή φιλία και στενός φίλος του Βασίλη. Όταν έχεις λοιπόν από πίσω σου ένα Βασίλη Καρά να σου ανοίγει το δρόμο, αισθάνεσαι ότι βγάζεις φτερά. Του έδωσε αυτά που στερήθηκε, λες. Πολλές φορές βλέπουμε στο τραγούδι τα πρώτα ονόματα να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αυτά που στερήθηκαν να τους δημιουργούν κόμπλεξ ώστε να ταλαιπωρούν τους νεότερους. Ο Βασίλης έκανε το αντίθετο. Είναι και ωραίο παράδειγμα ο Βασίλης Καράς, παιδιά, για τους νέους καλλιτέχνες που λέτε κι εσείς. Το ότι ξεκινάμε κάπως δύσκολα, το δεν το βάζουμε στα κάτω. 40 του έγινε πρώτο όνομα, Δημήτρη. 40 χρονών έγινε. Και μάλιστα τους πρώτους 10 δίσκους του τους χρηματοδοτούσε ο ίδιος, παιδιά. Γιατί δεν υπήρχε η στήριξη από κανέναν να του πει: έλα εδώ να σου βγάλω εγώ ένα δίσκο. Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα για τα νέα παιδιά που ξεκινούν στο τραγούδι, ότι υπάρχει και αυτός ο δρόμος της επιμονής που οδηγεί στη διαχρονικότητα. Και χρηματοδοτούσε, Δημήτρη, τους δίσκους του. Σε μια εποχή που η δισκογραφία είχε λεφτά, βέβαια, και χρηματοδοτούσε δίσκους. Δεν ήταν όπως σήμερα. Γι' αυτό και δούλευε και στην αρχή στο συνεργείο ταυτόχρονα με το τραγούδι, γιατί από κάπου έπρεπε να βγουν τα λεφτά. Πάντως, αυτό που μένει από έναν άνθρωπο και μια πορεία, εκτός από τα τραγούδια του, τα οποία θα μείνουν μέσα στα χρόνια και θα μείνουν, νομίζω, ανεξίτηλα χαραγμένα στις καρδιές όλων. Και θα τα γνωρίζουν και οι νεότεροι με τα χρόνια. Έτσι αισθάνομαι. Όπως γνωρίζουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πρόγραμμα σημαντικό. Και να μην έχει πλέον τα τραγούδια του Βασίλη μέσα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν θα ξεχάσω επίσης στη Θεσσαλονίκη, πάλι στην πολιτεία, στο καλοκαιρινό μαγαζί, τραγουδάει ο Ρέμος και πάει να τον ακούσει ο Βασίλης Καράς. Κάθεται σε ένα από τα πίσω τραπέζια. Και κάποια στιγμή του δίνουν το μικρόφωνο. Και εκείνος το παίρνει και λέει το πρώτο πράγμα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, αυτό το χαρακτηριστικό που έλεγε πάντα. Και έχει πέσει το μαγαζί. Καλά. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσεις τη χρειά της φωνής του, τον τόνο του, τη συλλαβή του και να μην σηκωθεί ένα μαγαζί όρθιο. Το νιώθανε κολλητό τους. Κολλητό κάτι τους άλλο που είδα αυτές τις μέρες, τώρα που επειδή κυκλοφόρησα αρκετά, αφήστε τις μεγάλες πίσεις στα μεγάλα μαγαζιά. Κυκλοφορούσε σε περιοχές που είχε μπαράκια μικρά. Δεν υπήρξε μπαράκι που να πέρασε απ' έξω και να μην ακούω μέσα να παίζει Βασίλη Καρά. Ήτανε αυτό που λες είναι πολύ ωραία πάσα, γιατί νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη από την παραμονή Χριστουγέννων που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, όλα τα μαγαζιά, τα μπαρ, τα εστιατόρια που παίζανε μουσική, αποφάσισαν ως φόρο τιμής για τρεις μέρες να παίζουν μόνο τραγούδια του Βασίλη Καρά. Λοιπόν, είμαστε στο Κοκκινοχώρι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις υπόλοιπες εικόνες από τους ανθρώπους που καταφτάνουν εκεί, γιατί σήμερα πέφτει η αυλαία στη ζωή ενός τεράστιου καλλιτέχνη και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Βασίλη Καρά. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από εκεί και πάμε. Δυστυχώς είναι τέτοιο το κλίμα και σκεφτόμουν πραγματικά Χριστούγεννα περίεργα τα φετινά. Όχι μόνο από τις ειδήσεις που ακούσαμε την είδηση του Βασίλη Καρά, σοκαριστήκαμε όλοι, παγώσαμε και μουδιάσαμε. Κανένας νομίζω δεν μπόρεσε να απολαύσει αυτές τις μέρες όπως τις ένιωθε πραγματικά, αλλά είναι και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, έβλεπα τα τροχαία δυστυχήματα, τα ατυχήματα, τα εγκλήματα, παιδιά. Εγκλήματα, τα παιδιά που είναι στα νοσοκομεία, από τα τροχαία. Ήταν ένα απίστευτο πράγμα όλο αυτό που στιγμάτισε τα φετινά Χριστούγεννα. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μία εβδομάδα, έφυγε και από τη ζωή και ο Νίκος Φλωρινιώτης την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 40 ετών, μετά από μάχη που έδωσε και εκείνος με τον καρκίνο. Σε κλίμα Οδύνης έγινε η κηδεία του. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί και μετά θα έχουμε μαζί μας και τη Γωγό Γαριφάλου. Παρακαλώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άβολο εδώ που περνάγαμε την Ανάσταση. Το Πάσχα μαζευόμαστε από μικρά εδώ και κάπως έτσι διασκεδάζαμε με το Άγιο Φως σήμερα. Να βρισκόμαστε να αποχαιρετούμε στο τελευταίο ταξίδι ένα φίλο, τον μικρό μας. Γιατί ο Νίκος ήταν ο μικρός της παρέας. Η Άννα και εγώ ήμασταν οι πιο μεγάλοι και ο Νίκος ήταν ο μικρότερος. 6 μήνες μετά το θάνατο του Γιάννη. Εύχομαι κανένας και καμία οικογένεια να μην περάσει αυτό που πέρασε τώρα αυτή τη στιγμή η οικογένεια του Γιάννη Φλωρινιώτη. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Είναι μεγάλη θλίψη που έχει φύγει ένα τόσο καλό παιδί, με τόσα πολλά όνειρα που είχε και ένα τόσο χαρούμενο παιδί. Εγώ το ξέρω από πολύ μικρούλι. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη αδικία που φεύγει χωρίς να έχει πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Ανάψτε τα φώτα,
ξανά στη σκηνή. Έχω κάτι ακόμα να πω. Ένα τελευταίο αντίο σε αυτό το χαρούμενο, γεμάτο ζωή παιδί που έφυγε τόσο άδικα. Δεν ξέρω, νομίζω σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχουν λόγια. Στην οικογένεια κουράγιο, συλληπιτήρια. Πάει να βρει το Γιαννάκη εκεί πάνω. Σήμερα με πολύ πόνο και θλίψη χαιρετάμε, αποχαιρετάμε τον Νίκο μας. Ήταν πολύ λυπηρό αυτό που έγινε. Νέο παλικάρι, κρίμα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, πολλές φορές. Και σε μαγαζιά και σε πανηγύρια. Είμαστε πολυτεμένοι και εγώ τους αγαπάω. Έφυγε ένας άγγελος. Πραγματικά άγγελος. Ένα καλό παιδάκι, τον ήξερα από 7 χρόνων παιδί. Δεν έπρεπε να φύγει, βασικά. Δεν έπρεπε να φύγει. Ναι, ναι. Ένα αγγελούδι ήταν. Αθάνατος. Χάσαμε τον άγγελό μας, χάσαμε το παρεάκι μας. Χάσαμε το φίλο μας, χάσαμε τον αδερφό μας, χάσαμε το παιδί μας, το καλό. Ο Νίκος ήταν ένα παιδί μας, ήταν φίλοι. Είχαμε μιλήσει την ίδια μέρα που μπήκε στο νοσοκομείο, λίγες ώρες νωρίτερα είχαμε μιλήσει, γιατί και εκείνος έδινε τη δική του μάχη, όπως έδινε και η αδερφή μου. Καλή δύναμη στην οικογένεια και μόνο. Τίποτα άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις τον άνθρωπό σου, να χάνεις ένα νέο παιδί που έχει πάντα όρεξη για τη ζωή. Ό,τι και να πούμε τώρα για το θάνατο ενός νέου ανθρώπου είναι πάρα πολύ οδυνηρό, είναι πάρα συγκλονιστικό, ιδίως για τους γονείς του, ιδίως για τους δικούς του ανθρώπους. Έφυγε και ο κύριος Γιάννης. Ας είναι αναπαυμένοι. Και αν με ψάξεις ένα αστέρι, θα με εκεί πάνω. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην κηδεία του Νίκου Φλωρινιώτη. Θέλω να πούμε μια καλησπέρα στην Γογό Γαριφάλου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γογό μου, καλησπέρα. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, χρόνια πολλά. Θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας έτσι και αλλιώς και με χαρά να σε φιλοξενήσουμε και από εβδομάδα που θα μπούμε και εμείς στην κανονική ροή των εκπομπών μας λόγω εορταστικών εκπομπών κτλ. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες, χτες αν δεν κάνω λάθος, έκανε το γύρο του διαδικτύου ένα δικό σου βίντεο ως απάντηση στα σχόλια που ακούστηκαν... Με αφορμή την απόφαση... Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, Ελένη, πάρα πολύ θυμωμένη. Είσαι πολύ... Όχι από όλο τον κόσμο, φυσικά. Mm-hmm. Καταρχήν, να τα πούμε όλα τα πράγματα πώς έχουν με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι η Ανούλα έχει τεράστια άρνηση στο γεγονός ότι έχει χάσει τον αδελφό της. Δηλαδή, φαντάσου και εμένα όταν μου μιλάει για τον Νίκολα και είναι εδώ. Και φυσικά και εγώ της απευθύνω το λόγο κατά αυτόν τον τρόπο, διότι το κορίτσι πονάει. Μου λέει, κουμπάρα, δεν το δέχομαι. Είναι απολύτως αντιληπτό αν πονάει ένας άνθρωπος περισσότερο από όλους όσους συζητούν γι' αυτό. Αυτός είναι η Άννα και η κυρία Μάχη. Όμως, κυρία Μάχη. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος και να τα πάρουμε από την αρχή, πάμε να δούμε ποιο είναι το βίντεο που προκάλεσε έτσι το κύμα αντίδρασης και μετά να το κουβεντιάσουμε, σε παρακαλώ. Αυτό το story για να τοποθετηθώ, διότι τα έχω πάρει εντελώς και τελείως στην κράνα. Πρώτον, όσο αγαπάει η Ανούλα τον αδερφό της, δεν τον αγαπάτε κανένας από όλους εσάς εκεί έξω. Δεύτερον, ήταν μέρες Χριστουγέννων, είχα τα γενέθλιά μου, όφιλα να κάνω το καλύτερο για την κουμπάρα μου και θα συνεχίσω να το κάνω, να χαμογελάει, γιατί και ο Νίκος μας δεν θέλει να κλαίει η Ανούλα, όπως και ο κύριος Γιάννης μας. Τώρα συνεχίζω. Ένα φιλικό ζευγάρι με το οποίο μας αγαπάει πολύ. Μας είπε με το ζόρι να πάμε, μόνο και μόνο επειδή ήταν μέρες Άγιες, μέρες Χριστουγέννων και να μας κάνει να ξεχαστούμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σας και να σας πω και κάτι ακόμα. Εμείς έχουμε άρνηση στο πένθος. Για μας ο Νίκος είναι, ήταν και θα είναι για πάντα εδώ, ο γαμπρούλης μας. Είδαμε και την απάντησή σου και μας είπες πριν από λίγο ότι είσαι πολύ θυμωμένη. Είσαι πολύ θυμωμένη γιατί άκουσες σχόλια που δεν περίμενες να ακούσεις. Ναι, πέσανε και να φάνε την Ανούλα χωρίς να ξέρουν ο καθένας πώς βιώνει το πένθος σου. Δηλαδή, εγώ έχω έναν άλλο φίλο που η αντίδρασή του είναι να πάει να βαράει τα τουάζ επειδή έχασε ένα συγγενικό του πρόσωπο. Και να τα πάρουμε και από την αρχή, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Καταρχήν, το ένα βίντεο με το οποίο δείχνει που τραβάω το μαγαζί, γιατί αυτό βγήκε από μένα, δεν είμαι εγώ η κοπέλα που χορεύει. Να ξεκινήσουμε το βασικό. Εμείς έχουμε ένα φιλικό ζευγάρι. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, εμείς δουλεύαμε κανονικά. Η Άννα ξαφνικά είχε πάρα πολύ υπερένταση. Δεν ένιωθε καλά εκείνο το βράδυ. Φυσικά μου έκανε την έκπληξή μου γιατί μου κόψε μια τούρτα στο μαγαζί.
Μου λέει έτσι θα ήθελε και ο Νίκος και έτσι θα ήθελε ο Νίκος, όπως και ο κύριος Γιάννης. Και μετά ένα φιλικό μας ζευγάρι, επειδή αγαπάει πάρα πολύ την Άννα και εμένα, σε παρακαλώ και έλα, σε παρακαλώ και έλα. Το φιλικό λοιπόν ζευγάρι που πήγαμε μετά στο μαγαζί να παρευρεθούμε και μετά και από παρότριση δική μου, έλα Νούλα μου, μη στεναχωριέσαι. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ μόνο με τον κόσμο πιο πολύ γράφουν κάτι πικρόχολα σχόλια. Όλοι γίνονται επικριτές, χωρίς να ξέρει ο καθένας όταν κλείσει η πόρτα του, πώς πληγώνουν ακόμα περισσότερο τον άλλο. Προφανώς, συγγνώμη λίγο, προφανώς αυτό που ενόχλησε είναι ότι έγινε μια ανάρτηση στα social, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να κρίνουμε το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το πένθος τους. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βγαίνουν από το σπίτι, να μην μένουν σπίτι. Αλλά η ανάρτηση ίσως είναι ενόχληση. Συγγνώμη, δεν ξέρω με ποιο μιλάω. Ο Νίκος Γεωργιάδης είμαι εγώ. Νίκο μου γλυκέ. Εσύ πιστεύεις ότι η Άννα, μάλλον όλοι αυτοί που γράφουν και επικρίνουν, αγαπάνε πιο πολύ τον Νίκο το Κλωνιώτη από την αδερφή του? Προφανώς και όχι. Αυτό το παιδιά σαν δίδυμα. Έχετε αναρωτηθεί αυτό το κορίτσι τι περνάει μέσα του και τι ξεσπάσματα κάνει? Κανείς δεν το έχει αναρωτηθεί. Παρά μόνο πάει ο κάθε πικραμένος, να το πω έτσι χήμα, και γράφει από κάτω, δεν τρέπεσαι, καλά που βάλες και μαύρα για να δείξεις το πένθος σου. Ναι, εγώ μου, αλλά αυτό που λέει ο Νίκος και συμφωνώ μαζί του είναι ότι η ανάρτηση είναι αυτό, θα συμπληρώσω εγώ, που φέρνει τον κάθε πικραμένο να σχολιάσει. Το φιλικό ζευγάρι, εγώ δεν το γνώριζα ότι θα μου κάνει έκπληξη. Καταρχήν η Ελένη Καρουσάκη είναι πάρα πολύ φίλη του Νίκου του Φλωρινιώτη. Πάρα πολύ φίλη. Και δουλεύαν και για τις συνεχόμενες σεζόν μαζί. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η Ελένη με το μικρόφωνο να πει το τραγουδάκι το γενεθλίο μου. Και η κοπέλα τα αποθανάτησε. Μετά εγώ το έκανα στη συνέχεια στα social media. Το έκανα αναπαραγωγή. Αυτό έγινε για να ξέρετε. Εγώ μου να σου πω κάτι και στην τελική. Δεν είναι δουλειά κανενός να κρίνει το ότι κάνει ο καθένας και πώς διαχειρίζεται το πένθος του. Θέλω να πω ότι ούτε να απολογήσει, αγάπη μου, για αυτό που κάνει εσύ. Ο καθένας πενθεί όπως εκείνος νιώθει. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι εδώ. Απολύτως σεβαστό είναι αυτό και έτσι θα έπρεπε να είναι. Από την άλλη πλευρά, πάντα θα υπάρχουν, σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, θα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Δεν το συζητώ. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κρίνει, από ένα πληκτρολόγιο το κρίνει. Αυτό. Εγώ θέλω να πω για την Άννα μου ότι πονάει πάρα πολύ και εγώ είμαι κουμπάρα, είμαι κολλητή και να σας πω κάτι άλλο. Κάνω το χρέος μου να χαμογελάει. Της μιλάω περί ανέμων και υδάτων για να φεύγει το μυαλό της. Δηλαδή αυτό το κορίτσι θα αρρωστήσει στο τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ. Έχασε τον πατέρα της. Σε 6 μήνες μέσα χάνει τον αδερφό της. Στάθηκε και στους δύο δίπλα. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι πραγματικά μαχητή της ζωής και αυτό που θα έπρεπε όλους να μας ενδιαφέρει είναι να σταθεί και εκείνη στα πόδια της. Η ψυχολογία της θα μπορούσε να πω υπόθεση. Εγώ που τη ζω και όλη μέρα μαζί της είναι στα πατώματα. Πώς να το πω μέσα της. Δηλαδή θέλει να είναι συνέχεια με ανθρώπους γύρω της, να ξεχνάει. Δουλεύει την πρωινή της δουλειά, την βραδινή δουλειά, γιατί και γι' αυτό κατακρίθηκε η Άννα. Είναι δυνατόν θα αφήσει τόσο κόσμο να μείνει χωρίς ψωμί? Είναι πάνω από ένα επαγγελματία. Και είναι και το βιοποριστικό των ανθρώπων. Είναι και η μοίρα του καλλιτέχνη. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να βγεις μετά στη σκηνή να διασκεδάσεις τον κόσμο. Τέλος. Ακριβώς, παιδιά. Τώρα, αν τους πείραξε το story με το οποίο έκανε η φίλη μας, που και εγώ το έκανα μετά αναπαραγωγή, αφού είπα, Ελένη, πραγματικά δεν το ζω από χτες. Τέτοια viral θα γινόταν τα γενέθλιά μου με τόσο άσχημα σχόλια και σε μένα, αλλά αυτοί που σχολιάζουν άσχημα. Δεν έχουν δει τα σχόλια που μου στέλνουν σε μένα ο κόσμος πως τους βρίζουνε. Έτσι, αυτός είναι τώρα ένας φαύλος κύκλος. Για μένα το καλύτερο... Εγώ θα ήθελα να σταματήσει η λογοκρισία και η μορφή bullying, οποιαδήποτε μορφής, αν ο άλλος γεννάει και βγάζει το παιδί του στο χιόνι, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Αν έχει χάσει κάποια κοπέλα, αδελφό και πατέρα, και στην τελική έχει άρνηση στο πένθος, πώς θα γίνει? Είναι δικαίωμα του καθενός να ζει όπως θέλει, να επιλέγει αυτό που θέλει και στο τέλος ημέρας δεν πέφτει και σε κανέναν λόγος. Το καλύτερο που έχει να κάνει... Το βράδυ αυτή την κοπέλα, το βράδυ που σκέφτεται, τι μπορεί να σκέφτεται. Και εγώ την Άννα δεν θα την αφήσω να θέσει με τίποτα. Και στο θέατρο θα την πάω και στα μπουζούκια και όπου να είναι, αρκεί να είναι καλά η ψυχή της. Γογό μου, η Άννα τι σου λέει για αυτή την ιστορία, πώς έχει γίνει τώρα που έχει πάρει τη δημοσιότητα? Έχει στεναχωρηθεί πάρα
πολύ, Άννα. Στην αρχή της έλεγα ότι δεν έχω δει τίποτα, γιατί μου λέει κουμπάρα, λένε αυτό, λένε εκείνο. Θέλω να σου πω κάτι, αγάπη μου. Μην κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τον κάθε έναν που μπαίνει και σχολιάζει και λέει και λέει και λέει. Ναι. Η διαχείριση Βέμπτης είναι προσωπική υπόθεση. Η κυρία Μάχη, πώς είναι η κυρία Μάχη Φλωρινιώτη? Για τώρα τι να λέμε, να σας πω κάτι. Είναι μια οικογένεια που βιώνει όλη αυτή την κατάσταση και δεν θα θέλει και κανένα άλλο σπίτι να το βιώσει όλο αυτό. Εγώ απλά με την Άννα αυτό που της έχω πει είναι ότι μιλάμε για τον Νίκο ειλικρινά σαν να είναι εδώ. Δεν μπορεί να το δεχτεί το κορίτσι. Εγώ, δηλαδή, πώς το λένε. Εγώ κλείνοντας θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο στα δύσκολα των ανθρώπων και ιδιαίτερα σε περιόδους πένθος να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι μπορεί να τους στηρίξουν, να είσαι δίπλα της η μία για την άλλη, έτσι και όσο έχετε μια εγώ αδελφική ουσιαστικά σχέση. Μου. Το ξέρω. Ο φίλος αυτή την οικογένεια και έχουν φαγωθεί με την οικογένεια Φλωρινιώτη από τη μέρα που βγήκανε. Ο φίλος, γιατί μόνο και μόνο στον μπαμπά της έχω δώσει αυτή την υπόσχεση. Εγώ μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας και στην Άννα. Ο κόσμος μην κρίνει για να μην κρυθεί. Και τη συμπαράστασή μας, αυτό ξαναπέστω. Να είσαι καλά, Ελενάκη μου, φιλάκια. Φιλάκια, φιλάκια πολλά, κορίτσι μου, φιλάκια πολλά. Είναι όλα, μπερδεύονται όλες οι ιστορίες. Αυτό που για μένα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οφείλουμε σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ζωή, σε κάθε επιλογή. Ακόμα και αν μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε ή θέλουμε να τα κατακρίνουμε, να τα επικρίνουμε ή οτιδήποτε, οφείλουμε τουλάχιστον δεν να δίνουμε σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή του άλλου. Μα ειδικά στο πένθος. Δεν ξέρεις, παιδιά, το πένθος... Οπουδήποτε... Το πένθος όμως επειδή εσαστίζεις, δεν μπορεί να το διαχειριστείς, οπουδήποτε, δεν ξέρεις... Ρε Μέρη, οπουδήποτε, γιατί δεν μπορείς μετά να έχεις γεωμέτρη, δηλαδή δεν μπορείς να το ξεκαθαρίσεις μετά. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαχωρίσει να σεβαστώ το πένθος, να μη σεβαστώ την αγαπητική. Ειδικά εκεί είναι ιερό και απορείς πώς μπορούν κάποιοι να σχολιάζουν ακόμα και αυτό. Όλα να τα σεβόμαστε. Ένα μήνυμα πρέπει να σας πω τώρα από άνθρωπο που ήταν εκεί, που δεν θέλει να πούμε το όνομά του, είναι γνωστός άνθρωπος, τέλος πάντων, δεν θέλει να πούμε το όνομά του, ότι η Άννα ήταν, φαινόταν πάρα πολύ ζορισμένη, δεν σηκώθηκε από τη θέση της και προσπαθούσε να δείξει για τους άλλους ότι είναι χαρούμενη. Μου... Έχασε δύο αγαπημένα πρόσωπα μέσα σε μικρό. Βάλε τα παπούτσια του ανθρώπου και έλα να τα πούμε. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο. Να πάω από εκεί που με περιμένει η Έφη μου. Καλό στο κορίτσι. Ελένη μου, θα προτιμούσα να είμαστε σε πιο καλό κλίμα. Βέβαια. Και είναι τεράστιο το κενό και για μας τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Είναι τεράστιο. Είναι μεγάλη αγάπη ο Βασίλης Καράς. Είναι ξέρεις. Και θα παραμείνει βέβαια, γιατί πιστεύω ότι έχει αφήσει τέτοιο έργο. Δεσμευόμεθα ότι θα παίζουν τα τραγούδια του όσο είμαστε στον αέρα. Και τέτοιο αποτύπωμα που δεν μπορείς εύκολα να τον βγάλεις από την... Έτσι. Από την ιστορία. Θα τον ακούνε τα παιδιά μας και τα δυσέγγωνά μας. Έτσι. Λοιπόν, είναι επίκαιρο ο κόσμος να κάνει κάτι για την εμφάνισή του και για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς και για τη νέα χρονιά. Το βλέπουμε σε όλους αυτούς τους πελάτες μας που έρχονται με αγάπη, με χαρά, που κάνουν δώρο στους αγαπημένους τους μια θεραπεία. Είναι πολύ ωραίο αυτό με τις δωρεοεπιταγές, γιατί έρχονται και λένε τι να του πάρω τώρα, ένα πουκάμισο στον άντρα μου. Μας έλεγε η φίλη μας η Βασιλική, γιορτάζει και όλα σε λίγες μέρες. Θέλω, λέει, να τον κάνω να χαρεί, να έχει αυτοπεποίθηση. Εμένα μου αρέσει, λέει, όπως είναι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να του κάνω δώρο, να φύγει το στομαχάκι που τον ενοχλεί. Λοιπόν, όταν μπορείς με μια μέθοδο, μέσα σε μια θεραπεία να χάσεις έως 6 πόντους, νομίζω ότι η κρυολιπόληση αυθεντική, η original, είναι η πιο επίκαιρη μέθοδος για αυτή τη μέρα, για αυτές τις μέρες. Γιατί αλήθεια είναι, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις να πας στο ρεβεγιόν και να έχεις χάσει 6 πόντους, ας πούμε, από την κοιλιά. Mm-hmm. Ή μια κοπέλα να θέλει να βάλει ένα μίνι και να σμιλεύσει τους μυρούς, ας πούμε, να βάλει τις κεφαλές εκεί. Και όταν όλο αυτό είναι με 40 ευρώ το ανατομικό σημείο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για τον εαυτό μας, για αυτούς που αγαπάμε, για τη νέα χρονιά, για την ψυχολογία μας. Θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι με όλη την αγάπη, μην ζητάτε τις προσφορές στα καταστήματα. Έχει ένα λόγο το μάρκετινγκ που γίνεται τηλεοπτικά. Δίνουμε αυτό το ποσό, την τόσο χαμηλή τιμή σε ορισμένους ανθρώπους για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και παίρνουν το πακέτο 4 λιποαναρρωφήσεων 159 ευρώ
μόνο μέσα από την εκπομπή, δηλαδή μέχρι να τελειώσει, μέχρι τη μία, λέγοντάς μας πρωινό σουσού στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Για πες μας τώρα λίγο για τα τέσσερα σημεία, τις τέσσερις κεφαλές, να καταλάβουμε τι είναι. Λοιπόν, είναι αυτές οι κεφαλές που βλέπουμε και στα πλάνα μας. Βλέπεις, η κοπέλα ήθελε να της βάλει κοιλιά στο μάχη και μυρούς, ας πούμε, ή και χέρια κάποιος άλλος. Επιλέγουμε τα ανατομικά σημεία, τοποθετούνται, δες πώς λειτουργεί με το animation, αναρροφά και με δέσμες ψύχους και θερμότητας καταφέρνει και σοκάρει τα λιποκύτταρα. Το βλέπεις, τα παγώνει, ναι, στην κυριολεξία, σπάει μεμβράνη τους, συρρυκνώνονται, αποβάλλεται το λίπος. Και αυτό γίνεται με τις φυσικές μας λειτουργίες, χωρίς να πονέσουμε, χωρίς να νιώσουμε κάποια ενόχληση, χωρίς να έχουμε σημάδι. Δηλαδή, όταν μπορείς να κάνεις λιποαναρρόφηση με την τεχνολογία, είναι θαύμα αυτό για πολύ κόσμο που φοβάται. Ξέρουμε ότι με μία λιποαναρρόφηση, εντάξει. Και χωρίς δίαιτες, έτσι, χωρίς στέρηση. Αυτό που το πας, ότι δεν σου βάζουν πείνα, δηλαδή σου λένε πιες πολύ νερό μετά. Ωραία, τέλεια. Πίνουμε νερό και φεύγει το λίπος με τις φυσικές μας λειτουργίες. Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, γιατί είναι η νέας γενιάς, η original κρυολιπόλυση, η οποία δεν σπάει μόνο τα λιποκύτταρα. Είναι ότι με αυτές τις δέσμες βρίσκει τους ιστούς, τους ενεργοποιεί και τους ανορθώνει. Γιατί είναι συν 40, μείον 12 οι θερμοκρασίες. Οπότε οι ιστείς φύγουν, ανορθώνονται και φτιάχνει και το δέρμα. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα και στην επιδερμίδα, σε όλα τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι κεφαλές. Άρα δεν αφήνει με τα χαλαρότητα, ουσιαστικά συσφίγγει κιόλας. Ακριβώς, γιατί όταν μπορείς να έχεις λιποαναρρόφηση με ταυτόχρονη επιδερμική σύσφυξη, είναι μαγικό. Ναι. Είναι μαγικό. Οι άντρες που έχουν το πλαϊνό, ρε παιδί μου, άμα φύγει από εδώ το λίπος και κρεμάσει μετά το δέρμα πάνω από το τζινάκι τους, πάνω από το κουστούμάκι. Έρχονται άντρες, έρχονται, είμαι σίγουρη. Για την κρυολιπόλυση, ειδικά, βέβαια, την προτιμούν, γιατί είναι γρήγορο και μετρήσιμο το αποτέλεσμα. Γι' αυτό δείχνουμε τη μεζούρα. Πάει κάποιος τώρα, ας πούμε, την Παρασκευή, Ελένη μου, που έχει κλείσει την προσφορά. Ναι. Και κάνει κρυολιπόλυση. Στην κοιλιά, σου λέω εγώ, μια γυναίκα που θέλει να βάλει στενοφόρεμα. Ή ο άντρας στα σωσίβια. Και με το που θα τελειώσει, είναι 6 πόντους κάτω. Είναι, ναι. Καταλαβαίνεις τι ωραίο είναι αυτό. Και 40 ευρώ το ανατομικό σημείο. Είναι τηλεοπτική προσφορά με χρονοδιάρκεια και σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όπως μας τηλεφωνείτε, με τη σειρά που καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο, δες τη μεζούρα, το δείχνουμε. Το δείχνουμε γιατί σας προκαλούμε να το μετρήσουμε μαζί και το πριν και το μετά. Λοιπόν, με σειρά προτεραιότητας, όπως τηλεφωνείτε, κερδίζετε και την προσφορά και το ραντεβού σας, το οποίο το διαγνωστικό ραντεβού είναι δώρο ασχέτως αγοράς. Δηλαδή, δεν είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε, ενημερώνεστε από επιστημονικό σύμβουλο. Λοιπόν, 40 ευρώ το ανατομικό σημείο, 159 ευρώ οι τέσσερις λιποαναρροφήσεις, αν μας πεις πρωινό σουσού τώρα και μέχρι τη μία αυστηρά, στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Κάνε αυτό το δώρο στον εαυτό σου. Εφάκη μου, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Κοκκινοχώρι Καβάλας, εκεί που σήμερα γράφεται ο επίλογος μιας σπουδαίας και μεγάλης μουσικής ιστορίας και διαδρομής, αλλά και μιας σπουδαίας και σημαντικής προσωπικότητας για τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τη χώρα μας, του Βασίλη Καρά. Ο Αντώνης Τσολναράς είναι εκεί. Αντώνη μου, είναι δύσκολες οι ώρες, το κλίμα είναι βαθιά συγκινητικό. Είναι λογικό. Πολύ λογικό, σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. Το τρισάγιο αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστρος. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ δυνατά, διότι ο κόσμος είναι βαθιά συγκινημένος, είναι έξω από την εκκλησία. Αυτή τη στιγμή εκφωνείται ο επικίδιος λόγος από τον Δήμαρχο, ο μιλάει για έναν αληθινό άρχοντα και στη ζωή, αλλά και στη μουσική. Είμαστε εδώ στο Κοκκινοχώρι, στο τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Το κλίμα όλες αυτές τις ώρες είναι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Μέσα στο ναό βρίσκονται οι γονείς, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι στενοί, αλλά και οι συνεργάτες του. Ενώ έξω από το ναό, πρέπει να σας πω ότι η εικόνα
είναι με χιλιάδες ανθρώπους, φίλους και θαυμαστές που ταξίδεψαν από κάθε σημείο της χώρας αλλά και από το εξωτερικό, ώστε να βρεθούν εδώ και να αποχαιρετήσουν τον Βασίλη Χαρά. Όταν έφτασε η πομπή, πριν από περίπου μία ώρα, με το φέρετρο του, υπό πένθυμα εμβατήρια, όλοι όσοι βρέθηκαν εδώ έσπασαν σε χειροκροτήματα, φώναξαν αθάνατος, φώναξαν ότι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Νωρίτερα η αυτοκίνητο πομπή έκανε μία στάση στο πατρικό του, αλλά και στη φάρμα του ή αλλιώς στο ησυχευτήριό του, όπως το αποκαλούσε. Συντετριμμένοι, βέβαια, να σας πω ότι είναι και αρκετοί καλλιτέχνες οι οποίοι δίνουν το παρόν εδώ στο κοινοχώρο Καβάλας, όπως ο Ζαφίρης Μελάς, ο Νίκος Πονομόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος, η Πάολα και διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Καρά, ότι από αυτόν συμβουλήθηκαν στη σταδιοδρομία του, στη μουσική και βγήκαν κερδισμένοι. Και πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά θα γίνει και η ταφή στα κημητήρια της περιοχής. Απλώς πραγματικά το κλίμα είναι βαθιά συγκινητικό. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές για όλους τους κοντινούς του φίλους και κυρίως για τη γυναίκα του τη Χριστίνα και για την κόρη του την Ειρήνη, που τις είδαμε πραγματικά συγκλονισμένες και διαλυμένες. Είναι η πιο δύσκολη ώρα αυτή, η ώρα του αντίου, στο δικό σου άνθρωπο, στον σύζυγό σου που για μισό αιώνα ήταν μαζί ο Βασίλης και η Χριστίνα, με πολύ πολύ αγάπη για την Ειρήνη, την κόρη του, που αμέσως μετά τον χαμό του ανήρτησε και μια φωτογραφία στο Facebook της που ήταν εκείνη στην αγκαλιά του Νύφη. Θέλουμε να μας πεις λίγο, να μας πεις ποιοι έχουν φτάσει, ποιοι βρίσκονται μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστορος, εκεί στο Κοκκινοχώρι, Αντώνη. Η επιθυμία της οικογένειας είναι το ψάγιο τελετή αυτή να διεξαχθεί όπως και διεξάγεται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. Μπήκαν και διάφοροι καλλιτέχνες εντός του ναού, εισήλθαν νωρίτερα και διάφοροι συνεργάτες αλλά και φίλοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έξω από τον ναό. Έχουν καταφτάσει διάφοροι και διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Και χθες είχαμε και στο λαϊκό προσκύνημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι έχει ολοκληρώσει τον επικίνδυο λόγο του ο Δήμαρχος. Έκανε αναφορά φυσικά και στη σύζυγό του και στην κόρη του, πόσο πολύ τις αγαπούσε. Είπε ότι από το βορρά μέχρι το νότο θα μείνει αθάνατος ο Βασίλης Καράς. Και έτσι είναι. Είναι εδώ στον τόπο που μεγάλωσε, στη γη που γεννήθηκε, τη τίμησε και στο όνομά του, όπως είπαμε κιόλας, ο Δήμος Παγκαίου Μόφωνα συμφώνησε να δοθεί και το όνομά του και στην πλατεία, αλλά και στο κεντρικό, δρόμο, ως ελάχιστο φόρο τιμής. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί το τρισάγιο. Θα υπάρχει κάποιος άλλος που θα εκφωνήσει επικίδιο? Αυτή τη στιγμή τον επικίδιο εκφώνησε και ο ιερέας, αμέσως μετά ο δήμαρχος και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και από την κινητικότητα αναμένεται σιγά σιγά να ολοκληρωθεί εδώ αυτή η τελετή και να ξεκινήσει και μια πομπή προς τα κημητήρια για να γίνει η ταφή του σπουδαίου Βασίλη Καρά. Ακούμε και τους ιερείς που ψάλλουν, άρα καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ολοκληρώνεται το τρισάγιο εκεί από που θα φύγει η σωρός του Βασίλη Καρά και θα μεταφερθεί στα κημητήρια που βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας του Βασίλη Καρά. Είδαμε πριν στα πλάνα που εξασφαλίσατε με τον οπερατέρ, τον Αντώνη Ρέμο, η Πάολα βρέθηκε εκεί στο τελευταίο αντίο, ο Ζαφίρης Μελάς που τον ακούσαμε. Ο Αχιλλέας Μπέος από νωρίς το πρωί και πολύ κοντά στη γυναίκα του Βασίλη Καρά, Χριστίνα, και στην κόρη του Ειρήνη. Καταλαβαίνουμε όλοι οι ανθρώπινα και μόνο πως αυτές τις στιγμές, τις τόσο δύσκολες, τις τόσο φορτισμένες, θέλεις να έχεις ανθρώπους κοντά σου οι οποίοι μπορούν να σου συμπαρασταθούν και γνώριζαν πολύ καλά τον άνθρωπο που φεύγει. Να νιώσουν τον πόνο σου. Και να νιώσουν τον πόνο σου. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ με την εξαιρετική δουλειά, γιατί καταλαβαίνουμε τη δυσκολία, πόσο δύσκολο είναι να καλύψεις μια τέτοια μέρα, τόσο δύσκολες στιγμές, και με σεβασμό στην οικογένεια και στον άνθρωπο που φεύγει, αλλά και να δώσεις και την πληροφορία σε όλους εμάς, ώστε να μπορέσει ο κόσμος που αγαπάει τον Βασίλη Καρά να πληροφορηθεί για το τι γίνεται. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω ακόμη μια φορά ότι σήμερα στις 10.30
Το Open έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή, στην πορεία, στα τραγούδια, στην ιστορία του Βασίλη Καρά, στις 10.30. Δεν το πιστεύω, αλήθεια. Τι έγινε? Δεν γίνεται αυτό. Τώρα μου λένε από πάνω ότι ακόμα μια δυσαρεστή είδηση, ότι ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί με τη φωτοβολίδα κατέληξε πριν από λίγο. Όχι ρε φίλε. Δεν είναι οι μέρες. Ο 28χρονος. Ο 31χρονος αστυνομικός με την ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια του Ρέντι. Το λέγανε ότι ήταν πολύ. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεν χωράνε οι λέξεις, δεν χωράνε οι στιγμές να μιλήσεις και να μπορέσεις να μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει. Το γιο τους από... Να μην πω από τι. Πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο συναντήσαμε τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να δούμε τι λέει για την απώλεια του Βασίλη Καρά, αλλά και για τις συμβουλές που του έδινε εκείνος, που με πολύ αγάπη, ο Βασίλης Καράς, που με πολύ αγάπη πάντα ήταν δίπλα του. Πήγε από τη ζωή ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Τι είναι για σας ο Βασίλης Καράς? Για μένα ο Βασίλης ήταν πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ καλός φίλος της οικογένειας. Είχε μια εξαίρετη σχέση με τον πατέρα μου. Έχουν συνεργαστεί, από εκεί ξεκίνησε και η φιλία τους. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ ωραία. Ο πατέρας μου τον εκτιμούσε πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Η απώλειά του θεωρώ ότι είναι τεράστια. Θεωρώ ότι θα στοιχήσει πάρα πολύ στα μουσικά δρόμενα. Δεν ξέρω τι να πω, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν αυτό που φαινόταν, ένας απλός άνθρωπος, ντόμπρος άνθρωπος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να είναι δυνατή, να τον θυμάται πάντα. Γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος, πάντα υπάρχουν οι μνήμες. Οι μνήμες της απώλειας. Και για μένα είναι πολύ αισθητές. Γιατί τον Βασίλη τον θεωρούσα δικό μου άνθρωπο. Και θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο. Αυτά. Είπατε οικογενειακός φίλος. Θυμάστε κάποια συμβολή που σας έδωσε, σαν καλλιτέχνης ή σαν άνθρωπος γενικότερα? Έχουμε δουλέψει μαζί και κάποια στιγμή που ο πατέρας μου δεν αισθανόταν πολύ καλά ένα βράδυ και είχε φύγει από τη δουλειά. Με είχε στηρίξει πάρα πολύ ο Βασίλης και μου είχε πει: Γιαννά, και εγώ είμαι δίπλα σου. Θα είμαι πάντα δίπλα σου. Αυτό. Αρχικά θέλω να πω ευχαριστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Βαρδί που σταμάτησε και μίλησε στις κάμερες και στον Ηλία Σκουλά για την τραγική αυτή, την δύσκολη, τη μεγάλη απώλεια του Βασίλη Καρά. Λοιπόν, γιατί αυτές είναι οι ερωτήσεις, δεν ρωτάμε τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες τίποτα άλλο ώστε να προκαλέσουμε. Τέλος πάντων, την άρνηση κάποιου να μιλήσει. Από την άλλη πλευρά, και ακόμα μια φορά, ακόμα ένας άνθρωπος, ο οποίος έρχεται και βάζει τη σφραγίδα του και λέει αυτό που λέμε από την αρχή, αυτό που ακούγεται τόσες μέρες, αυτό που είναι το μεγαλύτερο καλό που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος σε όλους. Ήταν πάντα δίπλα στον καθένα. Η ανθρώπινη πλευρά του είναι αυτή που μένει τελικά πιο πολύ απ' όλα, έτσι. Πάντα δίπλα σε όλους. Και είναι και σημαντικό που το λέει ο Γιάννης Βαρδής, γιατί έχει ζήσει την απώλεια του πατέρα του, του Αντώνη. Ο Βασίλης Καράς ήταν φίλος με τον πατέρα του. Ήταν εκεί να στηρίξει τον Γιάννη, γιατί είχε την ενσυναίσθηση να το κάνει, θέλοντας να σταθεί δίπλα σε ένα παιδί που χάνει τον πολυτιμότερο άνθρωπο που μπορεί να έχει, έναν από τους δύο γονιούς του. Αυτό που θα είμαι δίπλα σου στην πράξη, όχι απλά στα λόγια. Αυτό έτσι ήταν ο Βασίλης. Γιατί το λένε πολλές φορές και δεν το κάνουν. Και ήταν ο Βασίλης. Και ένα άλλο μεγάλο του καλό, δεν ξεχνούσε ποτέ αυτό που θα σου έλεγε. Αν σου έλεγε και σου έταζε εντός εισαγωγικών κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση ο καιρός να περνούσε, ο κόσμος να χαλούσε, να μην το έπρατε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, συνοψίζοντας και κλείνοντας σιγά-σιγά την εκπομπή, στο κοκκινοχώρι της Καβάλας, είναι το τελευταίο αντίο στον μεγάλο, στον αξεπέραστο Βασίλη Καρά. Μία απώλεια η οποία πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί και πολλές φορές λέμε ότι ουδείς αναντικατάστατος, έτσι ακούγεται. Αλλά είναι και μερικοί σπουδαίοι άνθρωποι που κατ' εμέ, και το είναι η γνώμη μου, δεν μπορεί να αντικατασταθούν από οποιονδήποτε άλλο. Βλέπεις το πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος και πώς ο κόσμος ήταν εκεί. Για... Δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα του Βασίλη Καρά με πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σπάνια. Συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων. Και όταν το μεγάλο μαγικό στοιχείο ενός ανθρώπου που φεύγει είναι η γνησιότητα και η αυθεντικότητα, που είναι δύο στοιχεία που τα είχε πολύ έντονα, τότε κι αν είναι, παρότι συμφωνώ ότι δεν μπορεί να λέμε ούτε σαν αντικατάστατος, όταν όμως είναι λαϊκός τραγουδιστής
και έχει τέτοια σφραγίδα γνησιότητας, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ναι, με πάνω από 400 τραγούδια στην καριέρα του και πάρα πολλές συνθέσεις και πάρα πολλούς δίσκους που είχε δώσει σε άλλους καλλιτέχνες. Χρυσούς πλατινένιους δίσκους. Σε αυτή τη συνέντευξη που σας είχα αναφέρει πριν στο OK, μου είχε πει ότι η καριέρα του δηλαδή, ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που ονειρεύτηκε όταν ήταν νέος και τον είχα ρωτήσει μάλιστα χαρακτηριστικά αν έχει ακόμα χώρο για όνειρα μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει και τέτοια λατρεία και αποδοχή και μου είχε πει ότι δεν σταματάω ποτέ να ονειρεύομαι γιατί αν σταματήσεις να ονειρεύεσαι είναι σαν να παρετήσει και εγώ δεν θα παρετηθώ. Ξέρεις όμως κάτι άλλο καλό σημαντικό. Τα έδωσε πλούσια αυτό, η ζωή πίσω. Εγώ χαίρομαι που έχω την εικόνα του Βασίλη Καρά στην σκηνή επάνω να λέω ότι εγώ παιδιά αυτό που να πάρω το πήρα. Τουλάχιστον έχει φύγει ευχαριστημένος και γεμάτος από αγάπη και από ένας άνθρωπος που απέδειξε πως οι άντρες κλαίνε, πως οι άντρες λυγίζουν όταν υποκλήθηκε στην αγάπη του κόσμου. Του κόσμου που τον έφερε από τη Θεσσαλονίκη να τραγουδάει στις μεγαλύτερες πίστες και να κάνει αυτή την τεράστια καριέρα. Στον κόσμο που τον έβαλε στην καρδιά του και τον έκανε νούμερο ένα για πάρα πολλές δεκαετίες. Το στίγμα του θα μείνει στη μουσική ιστορία του τόπου, αλλά κυρίως αυτό που θα μείνει από τον Βασίλη Καρά πιστεύω ότι είναι η αρχοντιά του. Και δεν είναι τυχαίο που ήταν ο άρχοντας της ελληνικής μουσικής και αυτή την αρχοντιά την επέδειξε σε κάθε πτυχή της ζωής του. Γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστούμε που πέρασε από αυτόν τον τόπο και άφησε αυτή την κληρονομιά σε όλους εμάς. Και ένα αντίο σε ένα πολύ καλό φίλο. Αντίο σε ένα πολύ καλό φίλο. Τα συλληπιτήριά μας, θερμά συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη για αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα κλείσουμε την εκπομπή ακριβώς με τον τρόπο που την ξεκινήσαμε. Καλό ταξίδι στον Άρχοντα Βασίλη Καρά. Νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Όταν τα χρόνια σου πήρε σου κι όταν οι νύχτες σε γυρίσουν, εσύ θα γυρίσεις εμένα. Στην καρδιά.